Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας σε όλους, γεια σας. Επιτέλους μαζί, ναι, επιτέλους κάνουμε live μαζί. Είμαι ξανά με τον αδερφάκο μου, τον αγαπώ. Να σου πω, πες μια συνέντευξη με την έλεγξη με το live. Ένα λεπτάκι να ελέγξουμε το live, να δούμε πώς είναι. Γεια σας κύριε Χαραβέρα. Ναι, με τη μαύρη είμαι εγώ. Με τη μαύρη Χρήστος. Ναι, είναι πολύ σωστά. Εγώ με την άσπρη, ο Παναγιώτης με την άσπρη. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας. Ποια είναι αυτό το κάτω με το Χρήστος που λέει. Θα το κολλήσουμε εδώ, έτσι. Δεν κολλάει. Ναι, παιδιά, με την άσπρη είναι ο Παναγιώτης. Με την άσπρη ο Παναγιώτης. Εδώ το ταμπελάκι θα είναι ο Χρήστος. Με το ταμπελάκι θα είναι ο Αμπρούς Νίφ Ιντλέη. Πατέρας Νίφης. Είμαι ο πατέρας της Αναμαρίας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θα μιλήσουμε για το... Γράφετε από κάτω κάποιοι δεν... ότι δεν με άκουσε. Θα τα πούμε όλα σήμερα, θα τα πούμε. Αν με άκουσε... Λοιπόν, μας έχετε στείλει πριν τρεις μέρες, μας στείλατε πριν τρεις... πριν δύο-τρεις μέρες, μας στείλατε τις ερωτήσεις σας εδώ στο Instagram. Τις έχουμε αποθηκεύσει και θα απαντήσουμε σε όλες. Ήταν άπειρες. Αρκετοί ρωτάτε πώς ήταν το συνέστημα όταν βρεθήκαμε. Όταν βρεθήκαμε, τίποτα, μια μεγάλη αγκαλιά, λίγο συγκίνηση. Ήταν η πρώτη φορά που αποχωριστήκαμε τόσο καιρό. Ήταν λες και ήθελα να το δω ένα χρόνο τον αδερφό μου. Μου είχε λείψει. Μου τάχωσε λίγο. Γιατί δεν το άκουσα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τις ερωτήσεις σας. Δεν χωράμε κιόλα στο πλάνο. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πώς είναι το συνέστημα όταν βγαίνετε έξω από το σπίτι μετά από τόσο καιρό. Λοιπόν, πες εσύ. Το συνέστημα είναι ότι... δεν έχουμε κινητό μέσα, δεν έχουμε μιλήσει με τους γονείς μας. Το συνέστημα δηλαδή είναι που θέλουμε να τους συναντήσουμε, θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους, να δούμε πώς είναι τα πράγματα έξω. Εμείς μέσα δεν ξέραμε καν ότι υπήρχε κορονοϊός όταν δεν μας είχαν ενημερώσει. Όταν πιάνεις το κινητό σου, δηλαδή όταν πιάνεις την τεχνολογία. Ισχύει, παιδιά, όταν έβγαινε το κινητό, νόμιζα ότι ήμουν σαν εξωγήινος. Δεν μπορούσα να. Δηλαδή, είχα πάρα πολύ καιρό να πιάσω τεχνολογία στα χέρια μου. Και το κινητό μου φαίνεται τόσο περίεργο που απλά πατάς στην οθόνη και δουλεύει. Και όσο και να σας φαίνεται περίεργο μετά από 100 μέρες, 105 συγκεκριμένα, ήταν τόσο περίεργο όλο αυτό. Ο Χρήστος λέει τι ωραίος είναι που τώρα που τον κούρεψες. Ναι, ήταν αφάνας πριν. Είχαν βάσει ένα story, δεν σου είχα πει. Και. Χαρά. Όχι, ρε, μου λέγανε ο Χρήστος θέλει κούρεμα και λέω ναι, θέλει κούρεμα ο αφάνας. Λοιπόν, μια ερώτηση που λέει εδώ πέρα μου λέει: Χρήστο, ένιωθες ότι ο Παναγιώτης όλο αυτό το διάστημα απ' έξω σε στήριζε? Εννοείται πως το ένιωθα. Ξέρω ότι ο αδερφός μου πάντα με στηρίζει. Ήξερα ότι και έξω θα με στήριζε με story και τέτοια. Ξέρω ότι με αγαπάει και ότι με στηρίζει. Εννοείται, το ήξερα. Εγώ φοράω τη μαύρη και ο Παναγιώτης τη λευκή. Γεια σου Δημήτρη Φράγκο, αδερφέ μου. Πάμε στην επόμενη. Ποιανού συμπαίκτη σας έκανε εντύπωση η θετική ή αρνητική η ζωή του? Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ. Θετική, αρνητική δεν είναι ότι μας έκανε κάποια εντύπωση η αρνητική η ζωή κάποια νου.
θετική μας έκανε ίσως του Βλαδίμηρου, θα έλεγα. Του Βλαδίμηρου με συγκίνησε αυτά που έχει περάσει το παιδί. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό παιδί, άσχετα με το Big Brother. Έχει περάσει δύσκολα και συγκινήθηκα όταν είδα το storyline του. Το μόνο κακό είναι ότι έβγαλε κακίες μετά, κάποιος τον έβαλε μάλλον. Τον έβαλε και μου έβγαλε κακίες σε μένα προσωπικά που ήμουν έξω και για τον Χρήστο φυσικά, γιατί ανέφερε κάτι που δεν ήταν τόσο σωστό. Αλλά εντάξει, δεν έχουμε πει ότι δεν κρατάμε κακίες εμείς. Ποιες είναι οι αναμνήσεις που θα θυμάστε για πάντα? Ξεκάθαρα όλο το Big Brother είναι ανάμνηση φοβερή που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Εγώ προσωπικά έχω ζήσει στιγμές τόσο έντονες, είτε στεναχώρια είτε χαρούμενες. Γενικότερα τα συναισθήματά μας ήταν πάντα στο κόκκινο. Για μένα το πιο όμορφο συνέστημα ήταν όταν έβλεπα ότι ο κόσμος με στήριζε με την ψήφο του και όταν έμεινα δύο φορές μέσα στο σπίτι. Ένιωθα ότι όντως αυτό που είμαι αρέσει προς τα έξω και με έκανε πολύ χαρούμενο όλο αυτό. Υπήρχαν στιγμές που είχα περάσει πολύ όμορφα με πολύ γέλιο, όπως για μένα ήταν μια πολύ όμορφη εβδομάδα, η εβδομάδα του στρατού, και είχα γελάσει πάρα πολύ με το Δημήτρη Πυργίδη, το είχαμε ζήσει όλο αυτό. Ξεκάθαρα από τις πιο όμορφες εβδομάδες για μένα. Ναι παιδιά, και περάσαμε και θετικά και αρνητικά, δηλαδή και γελάσαμε και στεναχωρηθήκαμε και συγκινηθήκαμε, όλα ήταν ωραία, όλα τα κρατάμε. Και τα πάρτι ήταν πάρα πολύ ωραία, όπως είχα πει εγώ. Το μόνο που δεν μ' άρεσε ήταν η τσακωμή, γιατί ποτέ δεν ήμασταν των τσακωμών εμείς. Αυτό είναι που δεν μας άρεσε, η τσακωμή μέσα, οι αντιπαραθέσεις. Αυτό ήταν το μόνο που δεν μας άρεσε. Όλα τα άλλα τα κρατάμε και θα μείνουμε πάντα, θα τα θυμόμαστε για πάντα. Θα το πούμε μετά αυτό. Τώρα λέει, τώρα που είστε και οι δύο, θα στηρίξετε την Άννα Μαρία ή ο Χρήστος θα στηρίξει τον Βυργίνη? Λοιπόν, εγώ μετά από αυτά που είδα έξω ένιωσα ότι ήταν λάθος που απομακρύνθηκα με την Άννα Μαρία. Με στήριζε και με αγαπούσε τόσο πολύ. Όμως για δικούς μου λόγους, ψυχολογικούς, είχα απομακρυνθεί. Η Άννα Μαρία είναι μια γυναίκα η οποία έχει μια τρέλα. Όχι ότι είναι τρελή, έχει μια τρέλα, έχει μια ενέργεια. Και κάποιες φορές όμως, παρόλο που είναι τόσο εύχαρη, ξαφνικά αλλάζει η ψυχολογία της και η συμπεριφορά της. Και με κούραζε όταν είχε νεύρα και με έδιωγνε, γιατί έτσι έλεγα π.χ. καλημέρα και μου λέγανε από εδώ. Και όλο αυτό με είχε ρίξει και λέω απλά δεν θα ασχοληθώ με την Άννα Μαρία, γιατί δεν είμαι σε αυτή τη φάση να ασχοληθώ. Είχε φύγει ο αδερφός μου, είχα πέσει πολύ ψυχολογικά και γι' αυτό απομακρύνθηκα με την Άννα Μαρία. Όμως ξεκάθαρα με αγαπούσε πάρα πολύ και με στήριζε. Στεναχωρήθηκα όταν βγήκα και είδα πώς μιλούσε για μένα στα δωμάτια επικοινωνίας. Συγκινήθηκα, η αλήθεια είναι. Εννοείται πως στηρίζουμε την Άννα Μαρία και εννοείται πως στηρίζω και τον Πυργίδη, παρόλο που με απογοήτευσαν κάποια πράγματα που είδα. Ο Δημήτρης ήταν για μένα ένας άνθρωπος που πέρασα πολύ όμορφα, γέλασα. Με έκανε να χαμογελάω, να έχω θετική ενέργεια. Στον Πυργίδη εγώ βρήκα τον αδερφό μου, όσο και αν ακούγεται έτσι περίεργο. Έχω συνηθίσει να ζω με έναν άνθρωπο δίπλα μου, τον αδερφό μου συγκεκριμένα. Ο Δημήτρης, ο Πυργίδης, αναπλήρωσε αυτή την απουσία. Γελάσαμε πάρα πολύ. Ήταν συνέχεια δίπλα μου, δεν με άφηνε, δεν τον άφηνα. Ειδικά μετά την αποχώρηση του Μακρύδη, ήρθαμε πάρα πολύ κοντά. Πριν φύγει ο Μακρύδης, δεν νιώθω τον Δημήτρη τόσο κοντά μου. Με το που έφυγε όμως, θέλησα και εγώ να είμαι κοντά στον Δημήτρη, γιατί ένιωθα πως ένιωθε. Και παρόλα αυτά όμως, εντάξει, με απογοήτευσαν κάποια πράγματα που είδα, όπως είπα, όπως οι χειρονομίες με το Μακρύδη μέσα στο δωμάτιο το Captain's Room που μας στάβανε από πίσω μας. Με πείραζε που ο Δημήτρης είχε αντίληψη, όπως είπα και στο Love It, στην εκπομπή, είχε αντίληψη για το παιχνίδι όταν μιλούσαμε, αλλά δεν έπαιρνε ποτέ θέση. Και με είχε πειράξει συγκεκριμένα η φάση με τον Γρηγόρη που όταν πήγε στο δωμάτιο, εγώ είχα κάνει την κίνηση να πάω στο δωμάτιο, άνοιξα την πόρτα και μου είπε ο Δημήτρης, κάτι που δεν το έχετε δει εσείς, μου είπε ο Πυργίδης, μου λέει κάτσε λίγο να μιλήσουμε, μην έρχεσαι, και με έδιωξε. Και εκείνη τη στιγμή απλά τα ρίξε όλα πάνω μου, παρόλο που προηγουμένως είχε συμφωνήσει και το είχε επικροτήσει όλο αυτό που είχα πει. Μετά τα ρίξε όλα πάνω μου και είπε ότι ο Χρήστος τα λέει αυτά, εγώ δεν τα λέω. Είναι κάτι που με στεναχώρησε, παρόλα αυτά όμως. Θα μιλήσω εννοείται μόλις βγούμε με τον Δημήτρη. Αυτό ακριβώς. Ο Δημήτρης χρειάζεται να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις
Και πιστεύω ότι επηρεαζόταν σίγουρα full. Επηρεαζόταν, δεν θεωρώ ότι δεν έχει κακία. Επηρεαζόταν, θεωρώ, το Μακρύδη. Δεν έχει κακία, είναι καλό παιδί. Θέλω να έχω επαφές μαζί του. Αλλά πραγματικά αυτή η γυναίκα, η Άννα Μαρία, με στήριξε ξεκάθαρα πιο πολύ από όλους μας εκεί. Ναι, αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω, ότι στηρίζουμε την Άννα Μαρία γιατί ήταν πιο σωστή και στο παιχνίδι. Και παιδιά, αυτό που με έχει εντυπωσιάσει εμένα στην Άννα Μαρία είναι οι αντιλήψεις και η διορατικότητα που έχει. Δηλαδή, έβλεπε τα πράγματα πολύ πριν τα δούμε εμείς και μου τα έλεγε η γυναίκα. Ναι. Και εγώ κράταγα μια πισινή και μετά έβλεπα ότι αυτά όντως έβγαιναν. Μας έλεγε πράγματα τα οποία τα επεξεργαζόμασταν, τα φιλτράραμε εννοείται και όντως βγαίναμε. Και πραγματικά μας άνοιξε τα μάτια. Λοιπόν, είδα ότι είπε ένας ότι έχει μπει και η Ράνια. Ράνια, γεια σου. Η Ράνια είναι μια εξαιρετική κοπέλα. Για μένα είναι η Ράνια και η Άννα Μαρία από τις πιο σωστές γυναίκες που μπήκαν στο παιχνίδι. Εγώ προσωπικά την Ράνια την αγαπώ πάρα πολύ. Είχαμε μιλήσει, έχουμε πει πράγματα. Είναι από μια εξαιρετική οικογένεια η Ράνια. Και είναι από τις κοπέλες και από τα άτομα που έχω κρατήσει επαφές μετά το παιχνίδι. Και μιλάμε σχεδόν καθημερινά. Και με στηρίζει και τη στηρίζω. Πάμε στην επόμενη. Αν πρέπει να ζητήσουμε, λέει, μία συγγνώμη την Άννα Μαρία. Σίγουρα, ναι, πρέπει να ζητήσουμε μία συγγνώμη για κάποιες αντιδράσεις μας, ότι απομακρυνθήκαμε. Εγώ κυρίως. Ναι, και εσύ κυρίως. Απλά και εγώ απομακρυνθήκα την τελευταία εβδομάδα πριν φύγω. Γιατί, όπως είχα πει, ήμασταν καχύποπτοι μέσα στο παιχνίδι. Κάποιες κινήσεις κάποιων παιχτών λέγαμε τι είναι αυτό. Θέατρο. Και όταν λέμε θέατρο, εννοούμε παιδιά στο παιχνίδι. Δεν είναι θέατρο όλη τη τη ζωή. Θέατρο μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, λες γιατί το κάνει αυτό. Είπαμε, του χαρακτήρε, το παράδειγμα, εκεί που δεν μίλαγε με κανέναν, μετά μίλαγε και με τον Ζακ που την έχει βρήσει, και με τον Γρηγόρη και με τον Θέμη. Και λέμε, αυτό είναι θέατρο που πάει και μιλάει μαζί του. Αλλά εμείς την ώρα δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η γυναίκα αυτή είναι ανάγκη να μιλήσει με κάποιον άνθρωπο, γιατί τρεις μήνες τώρα είχε πιεστεί πάρα πολύ. Και λέμε θέατρο. Απλά είναι το πώς το βλέπουμε απ' έξω εμείς, από έξω από μια οπτική γωνία. Φυσικά και θα χρειαστεί να τη ζητήσουμε κάποια συγγνώμη. Και ξέρουμε όμως ότι η Άννα Μαρία μας αγαπάει και θα την αποδεχτεί και θέλουμε να κρατήσουμε επαφές με την Άννα Μαρία. Γενικότερα τα πράγματα όπως τα βλέπατε εσείς μέσα σε ένα δύο ώρο είχαν διαφορές με το να ζεις μέσα εκεί. Είναι αλλιώς να είσαι 24 ώρες μέσα σε ένα σπίτι το οποίο είσαι με ανθρώπους που κάποιες φορές δεν θες να είσαι. Πιέζεσαι ψυχολογικά, έχεις πολύ καιρό να μιλήσεις με δικούς ανθρώπους, δεν έχεις να ασχοληθείς με κάτι άλλο, ασχολείσαι όλη μέρα με το σπίτι, δεν μαθαίνεις ειδήσεις για τι γίνεται έξω. Οτιδήποτε γίνεται μέσα στο σπίτι, το παραμικρό τσακώνεσαι για τον Google Review, για μπανάνες όπως έχουμε δει, μπορεί να σου φαίνεται όλο αυτό παράλογο και γελίο, αλλά με αυτά ασχολούμαστε μέσα εκεί και όσο και αν φαίνεται αστείο. Κάποια πράγματα που βλέπατε, κάποια πράγματα μάλλον δεν τα βλέπατε όλα. Εντάξει, η παραγωγή επέλεγε τι θα δείτε, αλλά εντάξει. Κυκλοφορούν φωτογραφίες της Άννας Μαρίας με κωδικό της Δανέζης. Ναι, παιδιά, πολύ προσοχή σε αυτό. Κυκλοφορούν φωτογραφίες που δείχνουν να ψηφίσετε την Άννα Μαρία και λέει κωδικό Β13. Δεν είναι ο κωδικός σας αυτός, είναι το Β1. Πολύ προσοχή, Β1. Β1, να θυμάστε το Β1, γιατί... Θα βγει νούμερο 1. Θα βγει νούμερο 1, Δεν ήταν τυχαίο, και αυτό. Επίσης, παιδιά, θέλω να αναφέρω κάτι. Μερικοί λέτε στηρίζουν την Άννα Μαρία τώρα. Κολοτούμπα, μέσα δεν ήταν μαζί της. Παιδιά, δεν είναι πάντα μαζί με την Άννα Μαρία. Το που απομακρυνθήκαμε, πάντα. Και είχα πει ότι έχω εμπιστοσύνη στον αδερφό μου, που είναι το λογικό, και στην Άννα Μαρία αυτή την ελάχιστη που μπορούμε να έχουμε σε ένα παιχνίδι που είμαστε αντίπαλοι όλοι. Τη στηρίζουμε και γι' αυτό συνεχίζω να τη στηρίζω και έξω με αυτά που είδα. Αν είχαν φερθεί και άλλοι συμπαίκτες μου καλά απέναντί μας, θα έλεγα στηρίζω και αυτόν και αυτόν. Όποιος με στήριξε, αυτόν θα στηρίξω και έξω. Δεν έχω να κερδίσω κάτι από την Άννα Μαρία, ούτε θα μοιραστούμε τα λεφτά που λένε κάποιοι, θα πάρετε το μερίδιο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Απλά μα στήριξε και θα τη στηρίξω. Αυτό ακριβώς θα κάνω. Λοιπόν, παιδιά, επειδή βλέπω από πολλούς να μου λέτε μπράβο για τη στάση μου στον Κεφαγιά, σας ευχαριστώ. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μου αρέσει να τσακώνομαι. Είμαι πολύ ψυχρήμος, το απέδειξα. Παρόλο την πίεση που πιεζόμασταν μέσα εκεί και μπορούσε να βγάλει κάτι που δεν είσαι. Εγώ προσωπικά ήμουν πολύ συνειδητοποιημένος μέσα στο παιχνίδι. Ήξερα ποιος ήμουν, ήξερα τι έλεγα. Είναι κάτι που το επαναλαμβάνω. Εκείνη τη στιγμή απλά άφησα τον Κεχαγιά να αντιδράσει όπως ήθελε.
Του είπα κάτι που θεωρώ ότι ήταν λάθος του, όπως το παρουσίασε. Όταν λες ότι δεν έχεις προσβάλει κανέναν, είναι λάθος σου, γιατί έχεις προσβάλει και με έχεις πει όπως με έχεις πει. Άρα πας να παρουσιάσεις κάτι που δεν ισχύει. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ να ξέρετε, δεν κρατάω κακία σε κανέναν, του στον κεφαλιά, άσχετα που δεν πρόκειται να κάνω παρέα μαζί του. Θεωρώ πως η στάση μου απέναντί του ήταν η πιο σωστή και χαίρομαι που κατάφερα και παρέμεινα ψύχρεμος. Ναι, παιδιά, και στα όρια σου να φτάσει και το ποτήρι να ξεχυλήσει, όπως είπε ο Κεχαγιάς, το να σπάς να σηκώσεις χέρι δεν είναι η λύση. Δεν υπάρχει δικαιολογία σε αυτό. Δεν είναι δικαιολογείται κάποιος, δηλαδή έφτασα στο όριό μου, ξεχύλισε το ποτήρι και πήγα να σηκώσω χέρι. Είναι μεγάλο λάθος. Πάντα με τη συζήτηση έτσι θα λυθεί. Και το χέρι να σήκω να φρύσω και να υπήρχε τσακωμός μεταξύ τους. Κακό θα δημιουργιόταν. Δηλαδή το πολύ πολύ να βγάζανε και τους δύο παίκτες εκτός παιχνιδιού. Αποβολή. Αν σήκωνε κάποιος από τους δύο χέρι, καλά, εγώ δεν το σήκωνα ποτέ. Αν όμως ο Δημήτρης με ακουμπούσε έστω και λίγο, θα έτρωγε κατευθείαν αποβολή. Τι σημαίνει επικοινωνία με τον κόσμο για εσάς, παιδες? Λοιπόν, παιδιά, έχουμε λάβει πάρα πολύ όμορφα σχόλια. Έχουμε αφήσει τα πάντα ανοιχτά και στο Instagram και στο Twitter, όλα τα έχουμε ανοιχτά. Δεχόμαστε εκατομμύρια, να μην πω δισεκατομμύρια, εκατομμύρια σχόλια. Κάθε φορά που κάνω. Κάτι γίνεται υπερβολικό. Εντάξει, εκατομμύρια. Δεχόμαστε πάρα πολλά σχόλια, τέλος πάντων. Κάθε φορά που κάνω ανανέωση έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάζω όλα. Δεν απαντάω σε όλους, γιατί δεν προλαβαίνω. Αλλά πραγματικά τα διαβάζω και είμαι πολύ χαρούμενος που μέσα από ένα γυαλί, από μια τηλεόραση, καταλάβατε τι παιδιά είμαστε. Θέλω να σας πω ξανά ευχαριστώ για τη στήριξη. Μας στέλνετε πολύ όμορφα μηνύματα που εγώ πραγματικά συγκινούμαι, ειδικά όταν αναφέρεστε για την οικογένειά μας και τους γονείς μας. Είναι κάτι που μας συγκινεί. Έχουμε μεγάλο δέσμο με την οικογένειά μας και το έχετε καταλάβει. Και είναι πολύ σημαντικό για μας που καταφέραμε και μέσα από ένα reality κερδίσαμε έτσι μία εκτίμηση από τον κόσμο και βλέπουμε ότι είμαστε αγαπητοί. Και εκμεταλλευτήκαμε, θεωρώ, την ευκαιρία αυτή στο Big Brother πολύ όμορφα. Και παιδιά, τα σχόλια τα κρατάμε ανοιχτά και φυσικά δεχόμαστε και τα αρνητικά σχόλια, γιατί από αυτά μαθαίνεις, με αυτά γίνεσαι καλύτερος, λες αυτό έκανα λάθος, ό,τι μου γράψει ο καθένας, και αρκετές φορές έχω απαντήσει. Βέβαια, έχω πει τα περισσότερα σχόλια τα παίρνω από προφίλ που έχουν 0 ακόλουθους, δηλαδή είναι ψεύτικα προφίλ. Βέβαια, απαντάω και όταν απαντάω, συνήθως μου λένε έχεις δίκιο τελικά και πάντα το γυρίζουν. Το θέμα είναι να γράφουν τα σχόλια και γενικά σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο σε εμάς, που να είναι με σεβασμό απέναντί τους. Δεν χρειάζεται να βρίζετε, να πεις τη γνώμη σου για το παιχνίδι με σεβασμό. Επίσης, είδα ότι γράψατε. Επίσης είδα ότι έγραψε ένα παιδί ότι Παναγιώτη, ο Κεχαγιάς σε κράζει στα story του. Παιδιά, δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Είχε αναφέρει κάποιος και καλά ότι για τα 100 ευρώ, για 100 ευρώ θα ξεπουλιώσουν. Πιστεύω ότι δεν πήγε σε εμάς, δεν πάει σε μένα. Δεν ξεπουλήθηκα για τα 100 ευρώ, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι δεν πάει σε μένα. Αν πάει σε μένα, δεν έδειξε κάτι τέτοιο. Και τον κράζει. Προβλημάτων. Εμείς δηλαδή, εγώ δεν θα κράξω κανέναν. Παιδιά, ο καθένας θεωρώ ότι μέσα στο παιχνίδι έδειξε το χαρακτήρα του, ποιος είναι και τι είναι. Ο κόσμος έχει μάτια, εσείς έχετε μάτια, είδατε ποιοι ήταν οι χαρακτήρες που άρεσαν και ποιοι όχι. Ο καθένας μετά από αυτό παίρνει ό,τι το αξίζει. Κάποιοι θα υποφεληθούν, κάποιοι άλλοι όχι. Μόνοι τους βγάζουν κάποια τα μάτια τους και με αυτό που κάνουν. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά σαν Χρήστος δεν κρατάω ως Χρήστος, μάλλον, γιατί αυτό έχει γίνει, μου το διορθώσατε. Δεν είναι σαν Χρήστος, είναι ως Χρήστος και έχετε δίκιο. Παρ' όλα αυτά, ως Χρήστος δεν κρατάω σε κανένα καρδιά και θα το δείτε και στην Παρασκευή στο live. Αν μαζευτούν όλοι οι παίκτες, θα μιλήσω σε όλους χωρίς να κρατήσω σε κανένα καρδιά. Βέβαια, παιδιά, αυτό που με πείραξε εμένα, θα πω, κάποιοι παίκτες, όπως όταν ήταν στην ψηφοφορία ο Χρήστος, συγκεκριμένα η Χριστίνα, για να το λέμε με το όνομά τους, ανέβασε ένα story ότι εμείς θα μπούμε Survivor και ότι ο Χρήστος και ο Παναγιώτης, αν είναι να μπουν, πρέπει να φύγουν. Σαν να σας λέει, μην ψηφίζετε γιατί θα μπουν Survivor. Αφήστε τους να βγουν. Μεγάλο λάθος. Γιατί να πας να κάνεις κακό σε κάποιον? Δεν τις έχουμε κάνει κακό, δεν την έχω βρει ποτέ, δεν έχω πει κάτι ποτέ κακό για αυτήν. Για κανέναν φυσικά, δεν έχω προσβάλει κανέναν. Και βγάζουν κακίες και βγάζουν χολή που λέμε. Μεγάλο λάθος. Και έχω ξαναπεί, παιδιά, για το Survivor,
έχω πει ότι θα έμπαινα Survivor και εγώ και ο Χρήστος, γενικά ό,τι έχει να κάνει μαθήματα, γιατί είναι ένα reality που μπορείς να πανηγυρίσεις και να μην παρεξηγηθείς. Γι' αυτό το λόγο. Και γενικά γιατί έχουμε πάθος με τα αθλήματα, οπότε θα μπαίναμε. Δεν μας έχει γίνει κάποια πρόταση. Οπότε μην περιμένετε για Survivor, ειδικά φέτος. Και δεν θα μπαίναμε. Το έχω πει ότι αν μας γινόταν φέτος, δεν θα μπαίναμε. Από το ένα reality στο άλλο. Έχουμε και το στρατό φυσικά. Να μπούμε και στρατό, έχουμε άλλους 2 μήνες να κάνουμε στρατό. Οπότε δεν θα μπαίναμε φέτος. Αυτά για το Survivor. Έχετε δει, λέει, το βίντεο που σας βρίζουν ο Πυργίδης με το Μακρύδη, ναι, το είδα, απογοητεύτηκα. Παιδιά, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι με τα λόγια τους μας έκαναν να νιώθουμε τόσο καλά μεταξύ μας, ή όταν ο κύριος Μακρύδης, δηλαδή, μας είχε βάλει μέσα στην οικογένειά τους, δηλαδή, θα έρθει στα γενέθλια της κόρης μου. Μας έλεγε πάρα πολλά. Ένιωθα πολύ καλά και λέω: ωραία, ένας άνθρωπος που είναι στην ηλικία του πατέρα μου, μας φέρεται πολύ σωστά, μας έβαλε μέσα στην οικογένειά του. Το Γενάρη θα έρθετε πάνω στην Πτολεμαϊδα, θυμάμαι που μας είχε πει. Και ένιωθα πολύ σωστά. Δηλαδή, έβαζα το χέρι μου στη φωτιά ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα με κράξει πίσω από την πλάτη μου. Ναι, ναι. Και είναι το μεγαλύτερο μάθημα της ζωής. Αυτό που μάθαμε από το Big Brother είναι να μην εμπιστεύεσαι στα άτομα, να εμπιστεύεσαι μόνο τον αδερφό σου, Χρήστο, γιατί σου κλείνει να μάθει για τίποτα. Να εμπιστεύεσαι μόνο τον αδερφό σου και την οικογένειά σου και προσοχή με ποιους συναναστρέφεσαι. Γιατί δεν ξέρεις ποιος είναι πραγματικά δίπλα σου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα που μάθαμε από το Big Brother. Θέλω επιτέλους να πείτε τη γνώμη σας για τα story του Νικόλα, του Παπαπαύλου λογικά, ναι, και για αυτόν φυσικά. Εγώ δεν ξέρω καν τι είναι. Τα story, ούτε εγώ κατάλαβα ποια story. Έχω δει ότι ανεβάζει κάποια story, στηρίζει κάποια άτομα και λέει την άποψή του. Κομπλέ, δεν έχω κανένα θέμα. Είχα πει με τον Νικόλα δεν έχουν κανένα θέμα. Για κάποιο λόγο εμένα με έχει μπλοκάρει, το Χρήστο το έχει δει. Ναι, δεν με έχει μπλοκάρει. Μας έχει μπλοκάρει χωρίς λόγο. Δεν ξέρω τι τον πείραξε τόσο πολύ. Ήταν ένα άτομο, παιδιά, που το έχω ξαναπεί. Ήταν γκέι και εμείς του φερόμαστε πάρα πολύ καλά και τον είχαμε πάρα πολύ κοντά μας και του βρεθήκαμε πολύ σωστά. Δεν ξέρω τι ακριβώς τον πείραξε, οπότε δεν μου έστειλε εξηγήσει να μου πει με πείραξε αυτό και αυτό για να απομακρυνθεί. Λοιπόν, κάτσε, γιατί όλοι ρωτάνε, λέει, για γνώμη για Ραμόνα. Λοιπόν, με τη Ραμόνα, εγώ είχα έρθει κοντά. Ήταν μια κοπέλα η οποία μ' άρεσε η στάση της, μ' άρεσε που απομακρυνθήκα από κάποια άτομα. Στην αρχή ήταν μια κοπέλα την οποία την έπαιρνα αγκαλιά και όντως ένιωθα θετική ενέργεια. Οι κουβέντες μας συμπίπτανε. Είχαμε ίδιες αντιλήψεις. Στη συνέχεια όμως δεν μου άρεσε καθόλου που πήγε τόσο πολύ κοντά στην Άννα Μαρία. Είχε ένα μένος με την Άννα Μαρία και αυτό το μένος προσπαθούσαμε να το περάσει και σε εμάς. Και όταν έβλεπε ότι εγώ δεν ήθελα να πάω κοντά στην Άννα Μαρία, αυτό την πείραζε. Π.χ. την εβδομάδα με το στρατό που είχα έρθει πολύ κοντά με την Άννα Μαρία και γελούσαμε, η Ραμόνα έβλεπε ότι την ενοχλούσε όλο αυτό. Απομακρύνθηκα κι εγώ, έβγαζα ένα αρνητισμό που δεν τον καταλάβαινα. Προσπαθούσα να της μιλήσω, να της πω να μην σκέφτεται τόσο πολύ, να μην χαλά την ψυχολογία της γιατί βγάζει αρνητισμό και παρόλα αυτά όμως συνέχισε όπως συνέχισε. Πιστεύω ότι αυτό της κόστησε και στο παιχνίδι. Και παρόλα αυτά όμως εγώ δεν έχω κανένα θέμα με Ραμόνα, δεν έχω μιλήσει εννοείται, δεν μου έχει στείλει, δεν της έχω στείλει. Και δεν ξέρω, δεν νομίζω πως θα μιλήσω, αν είναι την Παρασκευή στο live στο τελικό θα μιλήσω εννοείται, απλά δεν έχω κάτι να πω από μηνύματα. Παιδιά, εγώ πιστεύω θα σας πω ότι υπάρχουν κάποια άτομα εκεί μέσα που είχαν μπει και είχαν σαν άτομα κακία μέσα τους και κάποια άλλα άτομα που απλά βγάζανε μια απογοήτευση προς τα εμάς. Τώρα άτομα δεν θα πω πια βγάζουν κακία. Πιστεύω ότι το καταλάβετε όλοι. Ξέρετε ποιοι είναι κακοί από μέσα του και ποιοι βγάζανε απογοήτευση προς εμάς για κάποιο λόγο. Μακριά από το Ραμονοϊό. Παιδιά, πιστεύεις πως. Πώς το λέγε, πώς το λέγε, Άννα Μαρία. Ραμονοϊό. Όχι, μπούμ, πώς το λέγε. Καταιγίδα. Μπούμ. Ραμονοϊό. Πιστεύεις πως θα μπορούσες να πάρεις την ασυλία. Λοιπόν, παιδιά, είχα δείξει ότι πραγματικά το πάλευα μόνο μου το είναι. Ήταν κάποια αγωνίσματα που ήταν τυχαία, όπως με τα κλειδιά. Μου είχαν κάτι τόσο ανάποδα τα κλειδιά που δεν μπορούσα να το κερδίσω με τίποτα, άργησα πάρα πολύ. Το αγωνίσμα με τα φωτάκια απογοητεύτηκα γιατί ήταν τόσο μακριά όλα τα φωτάκια και δεν με πήγε καθόλου.
Κάτσαν όλα στις γωνίες, ενώ κάποια άλλα παιδιά, π.χ. του Γρηγόρη και του Μπέντζανα και του Γρηγόρη, που έκανε στο συγκεκριμένο, έκανε 18, απορώ πως έκανε 18, το είχαν κάτσει όλα μαζί, τα χτύπαγε γρήγορα. Ήταν ένα αγώνισμα που και αυτό θεωρώ ήταν τύχη. Μπορεί να ήταν και από το Θεό να γίνει έτσι, μπορεί να ήταν το Θεό να βγω. Δεν με πείραξε. Αν και θεωρώ πως ο Ζακ και ο Γρηγόρης πιστεύω ότι ήταν μια καλή φάση να δοκιμαστούν από τον κόσμο. Φτάσανε εκεί που φτάσανε, όπως είπα και στο live αν είδατε, που μίλησα στη Μαλέσκου, γιατί κρυφτήκαν πίσω από όλους και από όλα. Αφήνανε κάποιους άλλους να τρώγονται, να αλληλοχτυπιώνται με ψήφους. Ο Γρηγόρης ειδικά ήταν ένα άτομο που ήταν πολύ διπλωματικό, τα έχει καλά με όλους. Χρήστο μου λέει, αν κέρδιζα το βέτο θα στο έδινα, αν εκείνο, αν το άλλο, άμα η Σοφία δεν είχε ασυλία θα την ψήφιζα. Διπλωματικά κατάφερε εκεί που έφτασε. Παιδιά, ο Γρηγόρης μου το είχε πει, μου λέει θέλω να φτάσω πεντάδα. Ξέρω, μου λέει δεν θα πάρω το λεφτά, θέλω να φτάσω πεντάδα, στόχο. Και τον πήγε, έφτασε πεντάδα, να του. Ο στόχος του επιτέθηκε. Ήταν να φτάσει με ό,τι έχει και δεν έχει, να φτάσει πεντάδα και έφτασε. Ο Ζάκ είναι ένα παιδί που και τα δύο, και ο Γρηγόρης και ο Ζάκ είναι πολύ καλά παιδιά, έχουν καλή ψυχή. Παρ' όλα αυτά όμως το πήγανε το παιχνίδι πολύ ύπουλα. Ο Ζάκ είναι ένα παιδί που απλά κρυβόταν μέσα στο σπίτι, όπου υπήρχε τσακωμός έφευγε. Βλέπω τώρα τελευταία όταν έχει τη αντιπαράθεση, πετάει η ειρωνία, δεν μπορεί να κρατηθεί. Πιστεύω ότι κάποιες φορές τον βλέπω, θέλει να μιλήσει αλλά δεν μιλάει, θέλει να παραμένει ήρεμος. Ο Ζακ, αν πήγαινε στο Survivor, θα ήταν πάρα πολύ καλός, το είπα και στο live. Για τον Big Brother δεν είναι, δεν πήρε ποτέ θέση. Είδα ένα Ζακ να προσπαθεί να πει κάποια πράγματα για τη Σοφία και με το ζόρι τα εξέφραζε, δεν μπορούσε να πει τη γνώμη του και ποια είναι η άποψή του. Είναι κάτι που εκείνη τη στιγμή μου κάνει εντύπωση. Επειδή εγώ το έχω πει για τον Ζακ. Ήταν ένα παιδί που ειδικά την πρώτη εβδομάδα ήταν τελείως ανύπαρκτος. Πιστεύω, δεν ξέρω αν το είχατε, μπορεί και όλα γιατί μου έχουν στείλει αρκετοί ότι τον Ζακ τον είδαμε μετά από τρεις εβδομάδες και λέγαμε νέος παίκτης αυτός. Λέγαμε νέος παίκτης αυτός. Και μας είχε πιάσει το παιδί ο Ζακ, λέει πώς με βλέπετε. Του λέω εντάξει, απλά πάρε λίγο περισσότερο θέση, μίλα, πες την άποψή σου, δεν είναι κακό. Γενικά να συμμετέχεις λίγο σε ό,τι κάνω στο χαβαλέ που κάνω να συμμετέχεις. Και τον είχαμε πάει να τον αναβάσουμε στο Ζάκ. Τότε αν θυμάστε με που φτιάχναμε έξω την κούκλα με το. Που ήταν και η Ράνια που την τρομάξαμε, που φτιάχναμε την κούκλα, τα παιδιά και ο Γρηγόρης και ο Ζάκ είχαν έρθει μαζί μας, γελούσανε. Συγγνώμη λιγάκι. Γελούσαμε, μας είχαν πει κιόλας ότι είχαν περάσει από τις πιο όμορφες εβδομάδες μέσα στο σπίτι μέχρι εκείνη την περίοδο. Εντάξει, αυτά για τον Ζάκ, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι είμαι καταπληκτικός. Γενέθλια έχουμε 24 Μαρτίου. Είμαστε κρύοι. Ένα λεπτάκι. Σας έχουν φλερτάρει άτομα του ίδιου φίλου. Αν εννοείς μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή ο Νικόλας και ο Θέμης όχι, δεν μας είχαν φλερτάρει. Στην άξιο ζωή ναι. Πληρωνόμασταν όσο ήσασταν μέσα, ναι, εννοείται πληρωνόμασταν. Το έχω ξαναφέρει, παιδιά, δεν επιτρέπεται να πούμε πόσα παίρναμε. Η Χριστίνα στο live λέει είπε ότι απαγορεύεται να κάνει ο Χρήστος live πριν βγει στη Μαλέσκου. Ναι, δεν το ήξερα. Είχαμε πει να κάνουμε live την Κυριακή, αλλά παιδιά έχει αποκλειστικότητα να βρει πρώτα στο live το Χρήστος και μετά. Ναι, έπρεπε να βγω πρώτα στη Μαλέσκου και μετά. Ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση, η πρώτη σας κουβέντα μόλις βρεθήκατε? Τίποτα, η αγκαλιά και η συγκίνηση. Και όταν τον πήρα τηλέφωνο, του είπα, ξέρεις ποιος είναι το φαβόρι, έτσι. Αυτό. Και τι είπα? Για να μέρει. Παιδιά, πες λίγο την αναμέρεια, τι έχεις πει στον Πυργίδη μέσα στο μέσα του. Α, παιδιά, θα σου πω. Λοιπόν, καθόμουν με τον Πυργίδη και απλά δεν ήθελα να τον φωνάζω. Και όπως ήμασταν εκεί, του έκανα, για να μην ακούγεται στο μικρόφωνο, του έκανα με τα χείλη Άννα Μαρία, του λέω Άννα Μαρία, και του έκανα έτσι, ότι θα το σηκώσει. Και μου λέει, έλα ρε, μου λέει, άσε μην τα λες αυτά, δεν ισχύει, δεν πρόκειται να γίνει αυτό, μου λέγε. Κάτσε μου λέει, θα δεις. Κάνουμε live, ποιος παίρνει τηλέφωνο. Κατάλαβες, κατάλαβες.
Το έχω ξαναναφέρει, παιδιά, το κατάλαβες. Δεν το είχαμε έξω. Απλά μέσα εκεί που... Δεν καταλαβαίνω. Και γενικά... και γενικά που... Δεν καταλαβαίνω. Και γενικά, παιδιά, μέσα εκεί που μιλάγαμε συνέχεια, δεν είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε, μας κόλλησε να κατάλαβες, να λέμε στο τέλος σου κατάλαβες. Αυτό. Παιδιά, θα σου πω κάτι για τον Μπέντζιν. Ο Μπέντζιν, από ό,τι μου έχει πει, έχει κάτι έξω στη ζωή του. Το έχει αυτό καταλάβει, το έχει πει κιόλας και στο Μάτι Πιονινίας. Για την Άννα Μαρία τη θεωρεί, πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρα, είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Απλά δεν θεωρώ ότι έχει συναισθήματα για αυτή. Η Άννα Μαρία όμως όντως έχει, από ό,τι έχω καταλάβει. Το έχει παραδεχτεί και έχει πει συγκεκριμένα ότι υπό άλλες συνθήκες θα τον παντρευόμουν τον Μπέντζιν. Απλά δεν μου αρέσει κάτι και τώρα τη ρώτησα τι είναι αυτό. Τι μου λέει, δεν είναι αποφασιστικός και δεν παίρνει θέση. Είναι κάτι που δεν μου αρέσει σε έναν άντρα. Θέλω έναν άντρα να παίρνει θέση. Ο Μπέντζιν δεν το κάνει. Και το είχα πει αυτό συγκεκριμένα τον Μπέντζιν και του είχα πει ότι ξέρει κάτι, Δημήτρη, του λέω. Η Άννα μου, η Μαρία μου είπε αυτό και αυτό. Και έχει δίκιο να του λέω γιατί δεν παίρνει θέση γενικότερα, ενώ έχει αντιλήψει για το παιχνίδι. Δεν παίρνει θέση ποτέ. Και μου λέει απλά θέλω να έρχομαι σε τσακωμούς, σε γκρίνες και τέτοια. Δηλαδή, να σου πω, πιστεύεις ότι την κοροϊδεύει. Αυτό ρωτάει, την κοροϊδεύει ο Μπέντζιν. Παιδιά, δεν την κοροϊδεύει, απλά κάνει πιστεύω χαβαλέ μαζί της. Εννοείται όμως ότι δεν νιώθει κάτι για αυτή. Απλά περνάει ωραία, κάνει χαβαλέ και... ευελπιστώ να μην την πληγώσει. Δεν νομίζω ότι θα πληγωθεί η Άννα Μαρία. Ωραία. Χρήστο λέει γιατί άφησε τη Ραΐσα να νιώσει κάτι για σένα και δεν ξεκαθάρισε τη στάση σου. Παιδιά, δεν ξέρω πώς, αλλά γενικότερα όταν κι εσείς βγείτε με ένα άτομο, είτε είστε αγόρι είτε κορίτσι και βγείτε με ένα άτομο, δεν πάει να πει ότι αυτό απαραίτητα θα καταλήξει κάπου σε σχέση, σε συνέστημα. Εγώ με την Ραΐσα ήρθα κοντά, ήταν μια κοπέλα κοντά στην ηλικία μου, το έχω πει, υπήρχε ωραίος χαβαλές, υπήρχαν έτσι κουβεντούλες με υπονοούμενα που γελούσαμε, έβλεπα όμως ότι όλο αυτό ξέφυγε. Και δεν ξέρω αν όντως, μπορεί να μην έχει νιώσει τίποτα η Ραΐσα και δεν ξέρω αν ένιωσε. Πάντως πιστεύω ότι το ξεκαθάρισα και το ξεκαθάρισα πολύ ωραία. Έκοψα για ένα διάστημα. Και παρόλα αυτά όμως, αυτό μέχρι και το τέλος συνεχίστηκε από τη Ραΐσα. Δεν ήθελα να τη φέρω σε δύσκολη θέση. Δεν ήθελα να συμβούν πάλι τα ίδια, δεν ήθελα να τσακωθούμε πάλι. Γι' αυτό και έβαζα το Θέμη να της μιλήσει και της είχα πει να πει του Θέμη να πάρει θέση. Είμαι ένα άτομο που από καλοσύνη δεν θέλω να φέρω τους άλλους σε δύσκολη θέση. Η Ραΐσα ξέρω ότι θα πειραζόταν και θα έλεγε ότι άρε Χρήστο νομίζω ότι εγώ σε κουστάρω και τέτοια, αν της έλεγα κάτι από αυτά. Αυτά για τη Ραΐσα. Και έχω πει ότι ήταν μια μυστική αποστολή που έπρεπε να βγάλουμε εις πέρας. Έπρεπε εγώ να παίξω το ρόλο του Χρήστου. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλες αλλαγές, δηλαδή να μην μιλάς καθόλου με τη Ραΐσα ή να της πεις ότι δεν θέλω κάτι ερωτικό ή... Και απλά το χάσαμε, πιστεύω, και το παρεξήγησε η Ραΐσα όταν ο Χρήστος μπήκε μέσα και μου λέει: Παναγιώτη, είσαι λίγο απόμακρος από τη Ραΐσα, να είσαι λίγο πιο κοντά. Εκεί ίσως το χάσαμε, να ήμουν λίγο παραπάνω εγώ κοντά της, σαν ρόλος όμως, γιατί της ξεκαθάρισα με το που βγήκα. Ραΐσα, σε βλέπω φιλικά, μου αρέσει πολύ το χαβαλές και η χημεία που έχουμε μεταξύ μας, σαν χαβαλέ όμως, χημεία φιλική. Και δεν σε δίνουμε στη Ραΐσα, λέμε. Α, ξέρεις τι θέλω. Έτσι θα πω κάτι τώρα έτσι που μου ήρθε. Όταν μας φώναζε ο Big Brother, βλέπατε π.χ. ότι πριν καν φωνάξει κάποιον. Τι. Όχι, μέσα. Πριν καν φωνάξει κάποιον, σηκωνόμασταν και είχαμε φύγει ήδη. Αυτό ήταν γιατί ξέραμε ποιος φωνάζει. Τα ονόματα ήταν ηχογραφημένο όλο αυτό και ήταν κάποιο κουμπί που το πατάγανε. Και γι' αυτό ο καθένας ξεχωρίζει το δικό του. Γιατί έχω δει και μου το έχετε πει ότι πώς ξέρατε ότι θα φωνάξει ο Big Brother πριν καν πει το όνομα. Εμένα το συγκεκριμένο το δικό μου είχε μια καθυστέρηση η οποία πήγαινε, σας μιλάει ο Big Brother, ο Χρήστος Βαροξής να περάσει το μάτι επικοινωνίας, ενώ σε κάποιους άλλους δεν είχε καθυστέρηση, πήγαινε, σας μιλάει ο Big Brother συνεχόμενο. Και έτσι το καταλαβαίναμε. Από τον τόνο της φωνής και από τις καθυστέρησεις που είχε ανάμεσα, δηλαδή σε αυτά που έλεγε. Επίσης, ξέρεις τι δεν άρεσε καθόλου στον κόσμο και θέλω να πει. Ο Μπέντζιν που έλεγε συνέχεια ότι. Η χιλόπιτα στην Άννα Μαρία, πανελλήνια χιλόπιτα και τα λεφτά να πάρει, έχει φάει χιλόπιτα. Κακό. Ναι, ήταν κάτι άσχημο. Παρόλο που ο Μπέντζιν μπορούσε να το θεωρήσει χιλόπιτα, δεν θα έπρεπε να εκφράζεται έτσι. Κάτι που το έκανε, τέλος πάντων.
Για παιδιά με τους ψήφους δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά που λένε. Πάντως ξεκάθαρα η Άννα Μαρία είναι πάντα πρώτη. Απλά δεν ξέρω αν όντως ισχύει για τις 45.000 και για τους άλλους 6 και 7 που έχω δει. Για ποιον λόγο πρέπει ο ένας να στηρίζεται πάνω στον άλλον? Παιδιά, έτσι είναι οι δίδυμοι, έτσι έχω μάθει από 0 χρονών, από τότε που γεννηθήκαμε είμαστε μαζί. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Καλό, κακό, δεν θα κάτσουμε να το αναλύσουμε έτσι. Με αυτό θα πορευτούμε. Με αυτό είναι double power που λέμε, διπλή δύναμη. Οπότε δεν πρόκειται να χωριστούμε, ούτε πρόκειται να μην συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Γιατί και στα live είδαμε ότι μου είπαν ότι να αποχωριστούμε λίγο, σαν δίδυμοι. Όχι, παιδιά, θα αποχωριστούμε. Πάντα θα είμαστε μαζί, πάντα θα είμαστε αγαπημένοι, πάντα θα τα κάνουμε όλα μαζί. Και σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει, δεν μας ενδιαφέρει μας. Να ξαναπώ πάλι μια για τον Πυργίδη, γιατί με ρωτάτε συνέχεια. Με τον Πυργίδη πραγματικά τον εκτιμώ και το σέβομαι σαν άνθρωπο. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό παιδί. Ένιωσα στήριξη από τον Δημήτρη. Ήταν δίπλα μου, έκανε χαμογελάω, μου έδινε θετική ενέργεια. Απλά με απογοήτευσε αυτά που είδα μόλις βγήκα, τα βίντεο με τον Μακρύτη, το οποίο με κράζανε από πίσω μου. Και συγκεκριμένα μου δεν μ' άρεσε που δεν έπαιρνε θέση και πήγε και με έδωσε τόσο εύκολα στον Γρηγόρη. Παρόλο που είχε επικροτήσει όταν είχα μιλήσει στη Σοφία και είχα πει αυτό που είχα πει, και είχε δώσει και ένα παράδειγμα, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχε πει. Όταν μίλησε με τον Γρηγόρη, είπε ότι εγώ δεν τα κάνω αυτά, ο Χρήστος τα είπε και εγώ δεν λέω τίποτα τέτοιο. Και να του βάλω ταινία στο στόμα να μην μιλάει, έλεγε. Ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Και από έναν φίλο, ο οποίος με αγαπάει όπως είπε, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να με στηρίξει. Απογοητεύτηκα, παρόλα αυτά όμως εννοείται πως θέλω να κρατήσω επαφές με τον Δημήτρη και έξω το παιχνίδι. Θα μιλήσουμε όμως πρώτα απ' όλα να μου εξηγήσει κάποια πράγματα. Όπως επίσης αυτό που δεν μ' άρεσε τον Μπυργίδη είναι ότι όταν του έδωσα το μήνυμα του Χρήστου, το δεύτερο μήνυμα που ήταν να το περάσω, ο Χρήστος είδαμε ότι είχε πιεστεί λίγο εκείνη τη στιγμή και είδαμε ένα Πυργίδη γενικά για τα μηνύματα, αν τα κατάλαβε και αυτά θα τα πούμε λίγο στη συνέχεια. Είδαμε ένα Πυργίδη που του έλεγε ήρθε ο αδερφός τώρα και πέταξε την πούρτα του. Όταν θα βγει θα καταλάβει. Και μετά ξαναπάμε στη σάουνα και πάλι τον μπρίζωσε, κάτι σου είπε, θυμάσαι. Και λες, ένας φίλος έπρεπε να τον καθησυχάσει και να του πει όλα καλά, ο αδερφός σου είπε αυτό. Και ο ίδιος λέει ο Παναγιώτης με τις μπούρδες. Ουσιαστικά με μείωσε και εμένα, ότι είπα μπούρδα εγώ αυτό που του είπα στο live. Επίσης διάβασα. Βλέπω συνέχεια ότι γράφεται γιατί τον εκτιμάς, αυτό σε έβαζε μπροστά και εσύ. Παιδιά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Όταν έφυγε ο αδερφός μου, ήταν δίπλα μου και περνούσα καλά. Δεν πάω να πει ότι επειδή έκανε κάποια πράγματα που δεν μου άρεσαν, δεν εκτιμάω τον άνθρωπο. Πραγματικά τον εκτιμάω και τον ευχαριστώ που ήταν δίπλα μου όλο αυτό το διάστημα, παρόλο που είδα πράγματα που δεν μου άρεσαν. Παιδιά, το έχω ξεκαθαρίσει και εγώ. Είχα πει ότι όσο και να θέλαμε εμείς απ' έξω, όταν είχα βγει και εγώ, και όσο και να θέλαμε να απομακρυνθεί ο Χρήστος από τον Πυργίδη, είχα πει ότι δεν γίνεται να φύγει. Είναι ένα άτομο που του έδινε θετική ενέργεια, μαζί με αυτόν παίρνει καλά. Δεν μπορούσε να μείνει μόνος του ή να πάει στην Άννα Μαρία, γιατί η Άννα Μαρία είναι μια γυναίκα. Είναι μια γυναίκα άλλης ηλικίας, δεν μπορούσε να είναι συνέχεια μαζί της. Με τον Πυργίδη είχε άλλο δέσιμο, η ίδια τρέλα, έχει τρέλα ο Πυργίδης. Αυτό. Βλέπω, είδα ότι γράψατε ότι η Αφροδίτη πολύ σκατόψυχα στο όριο όταν ήσασταν μέσα. Δεν το ήξερα αυτό, τώρα το είδα. Παιδιά, είναι λογικό. Υπάρχει ζήλια. Γενικά σε όλη την κοινωνία υπάρχει ζήλια. Όταν ένα άτομο είναι μέσα, γι' αυτό βλέπετε τώρα για την Άννα Μαρία, τη ζηλεύουν. Γιατί θα πάρετε 100 χιλιάρικα. Παιδιά, θα σα πω κάτι. Όσο ήμουν στο παιχνίδι και είχα πει υποψήφιο για του 7, που ήμουν στον ημιτελικό, είχα πει ότι αν είναι να μην τα πάρω τα λεφτά, δεν θα με πειράζει καθόλου να φύγω. Και όταν άκουσα το όνομά μου, πραγματικά δεν συναχωρήθηκα. Αντιθέτως. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα από την Άννα Μαρία. Συγκινήθηκε πάρα πολύ που έφυγα και συναχωρήθηκε. Και ανυπομονώ θέλω να δω και το επεισόδιο σήμερα να δω τι λέει για μένα. Δεν συναχωρήθηκα καθόλου και όταν έπιασε το κινητό στα χέρια μου και είδα πόσο αγάπη μου δίνεται, ένιωσα ότι είμαι πραγματικό νικητής. Ήταν κάτι που το ήθελα. Είχα πει ότι θέλω τουλάχιστον οι γονείς μου να είναι υπερήφανοι για μένα. Ήταν κάτι που ήθελα να ακούσω από τον Παναγιώτη και δεν το άκουσα ποτέ. Στο live. Χάρηκα που πήρα τόσο όμορφα μηνύματα. Παίρνω συνέχεια μηνύματα για την οικογένειά μου και για τους γονείς μου, για τον τρόπο που μας έχουν μεγαλώσει και αυτό είναι κάτι που με συγκινεί και για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο έπαθλο. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, παιδιά, μπορείς να φτάσεις πεντάδα και να βγεις έξω και να τρως κράξιμο. Μπορείς να φτάσεις πεντάδα από σπόντα και εγώ με είχατε ρωτήσει, το βλέπεις το Χρήστο πεντάδα και λέω, είναι αναλόγως
με ποια ψηφοφορία θα κάτσει. Αν κάτσει με δύο δυνατούς παίκτες, όπως πάνω χάρη έχουμε δει από τις πληροφορίες που έχουμε δει, που δεν είμαστε σίγουροι με την Άννα Μαρία και τη Σοφία, φυσικά και δεν θα είναι στην πεντάδα. Και κάπως έτσι έγινε. Κάπως έτσι. Δηλαδή, κάτσανε οι αδύναμοι και λες ένα σλία οι πιο αδύναμοι, που πιστεύουμε ότι είναι αδύναμοι, μπορεί να είναι δυνατοί, δεν ξέρουμε, που πιστεύουμε ότι είναι αδύναμοι, και ο Χρήστος δεν μπήκε στην πεντάδα. Μετάνιωσε ο Χρήστος που δεν ήταν δίπλα στην Άννα Μαρία, ναι, μετάνιωσε γιατί η Άννα Μαρία με αγαπούσε και με στήριζε. Απλά μέσα στο παιχνίδι, από τις πίεση που έχεις, από την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, κάποια πράγματα είναι σαν να έχεις παροπίδες και να μην τα βλέπεις. Μετάνιωσε, εννοείται, ναι. Να σου πω, θέλω να πεις λίγο το σκηνικό με την πόρτα που μου λες: αν πας εκεί, θα σε φάω. Ναι, παιδιά, όταν το είπα αυτό, ήταν γιατί φοβήθηκα μήπως εκείνη τη στιγμή η Άννα Μαρία είχε βγει εκτός αυτού, δεν είχε ξαναδεί έτσι. Και φοβήθηκα μήπως κάνει κάτι το οποίο μπορεί να τραυματίσει κάποιον, ή μήπως γιατί εκείνη τη στιγμή έβγαλε τα ξύλα. Και φοβήθηκα μην το χτυπήσει με το ξύλο. Πραγματικά δεν ξέρεις, όταν είσαι με έναν άνθρωπο τον οποίο τον ξέρεις μόνο 2-2,5 μήνες, δεν ξέρεις τι μπορεί να βγάλει. Και εγώ φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή. Και επειδή νοιάζομαι για τον αδερφό μου, του είπα μην πας εκεί, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Εντάξει, μπορεί να ήταν η πιο σωστή λύση να ήταν να πάμε να την καθησυχάσουμε και να την τραβήξουμε. Απλά και εγώ εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα. Και εγώ παιδιά πήγα και τη μίλησα κιόλα. Απλά δεν πήγα πολύ κοντά τη, γιατί σα είπα κατά και η πρόγεση ήταν πάνω στα ξύλα. Πήγα και τη είπα Άννα Μαρία, ό,τι θες να κάνεις μπορεί να πας στο δωμάτιο επικοινωνίας. Μην το κάνεις αυτό, δεν θα κερδίσεις κάτι. Αυτό. Χρήστο, ψήσε τον Παναγιώτη να μπει τη Survivor. Παιδιά, μετά από εγκλισμό, Survivor δεν μπορούμε να πάμε. Εγώ προσωπικά δεν αντέχω να πάω πάλι σε κάτι που θα είμαι μακριά από οικογένεια, επικοινωνία, κόσμο και όλα αυτά. Είναι κάτι που μας αρέσει όμως, ίσως στο μέλλον, αν γίνει πρόταση, να το σκεφτούμε. Λοιπόν, θα πούμε λίγο τώρα να μιλήσουμε λίγο για τα μηνύματα που το είχα στείλει. Το πρώτο μήνυμα που σου έστειλα, τι κατάλαβες και ποιος πήγε να σε επηρεάσει, δηλαδή σε επηρέασε κάποιος. Παιδιά, το πρώτο μήνυμα ήταν που είχε πει συγκεκριμένα στην και εγώ Άννα Μαρία σε αγαπάω, γιατί άκουσα ότι με αγαπάς και Χρήστο να είσαι κοντά στους ανθρώπους που σε αγαπάνε. Εκείνη τη στιγμή κατευθείαν κατάλαβα ότι εννοούσε για την Άννα Μαρία, γιατί ήξερα ότι με αγαπάει και. Τέλος πάντων, όταν άκουσα τον Παναγιώτη να λέει ότι την αγαπάει, ένιωσα ότι έχει δει πολλά πράγματα ο Παναγιώτης έξω και την αγάπησε, έστω και αν βγήκε έξω και τα είδε. Εκείνη τη στιγμή, δεν νομίζω ότι κάποιος με επηρέασε. Ίσως εντάξει, υποσυνείδητα να με επηρέασαν. Είδαμε τη Ραμόνα που σου λέει ότι δεν στο είπε έτσι, εμείς σε αγαπάμε. Ξέρω εγώ, είχε ο Πυργίδης, εμείς δεν σε αγαπάμε. Όχι, ξεκάθαρα καταλάβατε το μήνυμα για την Άννα Μαρία, το έχω καταλάβει. Ποιες ήταν κινήσεις? Θα σας πω συγκεκριμένα, κατευθείαν μετά το live έπιασα την Άννα Μαρία και της μίλησα. Της είπα ότι και συγκεκριμένα για ένα όνειρο που είχα δει με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν στο Blue Room και το είχα αναφέρει στο όνειρό μου, ήταν στο Blue Room, γιατί άμα ήταν στην πραγματικότητα θα ήμουν πολύ χαρούμενος. Είδα τον πατέρα μου στο Blue Room, στο όνειρό μου, το οποίο μου έλεγε. Δεν θυμάμαι ακριβώς το όνειρο, αλλά πήρα το μήνυμα ότι. Είναι λάθος που είσαι απομακρυνθεί από την Άννα Μαρία. Εκεί πρέπει να μείνεις. Τέλος πάντων, το πήρα ακριβώς την επόμενη μέρα. Δηλαδή, με το που ξύπνησα την Παρασκευή ήταν το live. Παίρνω το μήνυμα από τον αδερφό μου και πλησιάζω την Άννα Μαρία και της μιλάω και της τα λέω όλα αυτά. Και θεωρώ ότι λέω ότι έχω κάνει λάθος που έχω μακρυνθεί από σένα. Της μίλησα και της είπα να είσαι χαμογελαστή, να σε βλέπει μανούλα σου να χαίρεται και όλα αυτά. Εν μέρει η Άννα Μαρία είχε δίκιο, γιατί περίμενα εγώ τον Παναγιώτη για να μου τα πει όλα αυτά και έχει δίκιο εννοείται, αλλά την επόμενη μέρα όταν της είπα καλημέρα και κάτι νομίζω δεν το έχετε δει αυτό, εγώ της είπα καλημέρα και αυτή μου είπε από εδώ και εκείνη τη στιγμή λέω, επειδή ήμουν ψυχολογικά έτσι λίγο χάλα, λέω δεν αξίζει ξέρω εγώ να χαλέμε και ας πάω εκεί στα άτομα που νιώθω ότι περνάω καλά και συγκεκριμένα εννοούσα τον Πυργίδη. Αλλά ήταν λάθος μου, γιατί πραγματικά με στήριζε. Απλά ίσως εγώ δεν είχα την υπομονή. Για το δεύτερο μήνυμα που σου έστειλα, το κατάλαβες? Θύμισε μου λίγο πώς μου το πες. Εννοείται το κατάλαβα, τι μου έχεις πει. Για να αναφέρω το μία. Σου είχα πει ότι. Ότι είσαι σκυλί. Όχι, να είσαι δυνατός και είσαι δυνατός. Ότι σου είχα πει να είσαι ο εαυτός σου. Ότι όπως μπήκες να βγεις και τους φίλους που θα τους δεις μετά ότι έχεις, το κατάλαβες ότι πάνω χάρη ο Πυργίδης. Ίσως δεν είναι και τόσο πραγματικά φίλος. Ναι, μου πέρασε από το μυαλό. Απλά είναι αλλιώς να το ζεις όπως έχω πει. Μέσα
Δεν μπορούσα να πούμε και το ξαφνικά από τον Δημήτρη. Δηλαδή, τι ξαφνικά να φύγω από τον Δημήτρη και να μην του μιλάω καν. Δεν γινότανε. Ήταν ένα παιδί που μου έδινε θετική ενέργεια. Ο Παναγιώτης είχε δει κάποια πράγματα έξω και γι' αυτό μου τα έλεγε. Όσο και να ήθελε να μου τα περάσει, δεν γινότανε. Δεν μπορούσα να. Δεν γινόταν να ξαφνικά να αλλάξω την παρέα μου. Έμεινα με τον Δημήτρη γιατί περνούσα καλά. Είδα πράγματα τώρα που βγήκα έξω. Ψιλοαπογοητεύτηκα. Αλλά έτσι ήταν το παιχνίδι. Έγινε. Ό,τι έγινε, έγινε. Με ποιους θα κάνετε παρέα από τον Big Brother? Θέλουμε πολύ και πιστεύω θα κάνουμε με την Άννα Μαρία. Έχει μια ωραία τρέλα, το έχουμε πει. Κάποιοι τη λένε τρελή, με την κακή έννοια. Εμείς δεν το είχαμε πει ποτέ αυτό. Έχει πολύ ενέργεια, πραγματικά δεν σταματάει καθόλου όλη μέρα. Η Άννα Μαρία, η Ράνια που μιλάω, θέλω να κάνουμε παρέα. Με τον Αντώνη, είναι καλό παιδί, κριτικός. Αλλά και να σου πω κάτι και με το. Έχουμε πει με τον Πυργίδη, ωραία ενέργεια. Και με τον Μπέντζετ, εγώ θέλω να προσωπικά να κάνω. Ζητάει όμως, ζητάει και αυτός, πρέπει να ζητήσει μια συγγνώμη, κάποιες εξηγήσεις για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Γενικά ο Μπέντζετ θέλει κάποιες εξηγήσεις να δώσει πρώτα πριν ξανασμίξουμε και πούμε ότι κάνουμε παρέα. Γνώμη για Σοφία. Λοιπόν, για τη Σοφία έχω πει τη γνώμη μου και το έχω πει και στο δωμάτιο επικοινωνίας, τα έλεγα. Είναι μια γυναίκα που ο χαρακτήρας δεν μου αρέσει καθόλου. Ο τρόπος που εκφράζεται, ο τρόπος που μιλάει. Ακόμα και σωστές αντιλήψεις να έχει το παιχνίδι, το όπως το εκφέρει είναι πολύ άσχημο και γι' αυτό θεωρώ ότι έχει τσακωθεί με τα περισσότερα άτομα στο σπίτι. Μου έχει μιλήσει πολύ άσχημα. Με έχει ρίξει απειλές και σε μένα και στον Πυργίδη. Σε μένα έχει πει προσωπικά ότι δεν θα πατήσω στη Θεσσαλονίκη ούτε με διαβατήριο. Στον Πυργίδη έλεγε ότι θα το ξεφτυλίσει όλο στη Θεσσαλονίκη και θα βρει τον τρόπο. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο και να ξέρει κιόλα ότι όλα αυτά θα ακούει όλη η Ελλάδα και σε γράφουν και φαίνονται και μου έκανε εντύπωση. Η καλύτερη στιγμή για τον καθένα μέσα στο παιχνίδι. Για μένα οι καλύτερες στιγμές ήταν ξεκάθαρα οι στιγμές οι οποίες το κοινό με κρατούσε στο σπίτι. Ένιωθα, όπως το είπα και πριν, τεράστια χαρά γιατί έβλεπα ότι αυτό που είμαι αρέσει. Έχω όμως ζήσει στιγμές που πήρα τα πάνω μου και έπαιρνα συνεχόμενα σιλίες και βέτο. Εγώ πραγματικά για μένα μια στιγμή η οποία την ευχαριστήθηκα και έδωσα τα πάντα ήταν η στιγμή που έσωσα τον Δημήτρη τον Πυργίδη με το βέτο. Χάρηκα πάρα πολύ που έκανα έναν άνθρωπο να χαμογελάσει και το ήθελα τόσο πολύ, έδωσα τα πάντα και όπως είχα πει ήταν σαν να αγωνίζομαι για τον αδερφό μου. Έτσι το είχα στο μυαλό μου. Είχα τεράστιο άγχος πριν μπω στη διαδικασία να αγωνιστώ. Αλλά ο καλός καλό δεν είδε. Ο Χρήστος ήταν πολύ καλός. Δεν πειράζει. Ό,τι έγινε, έγινε. Μαθήματα ζωής, όπως είπα, είναι μαθήματα ζωής αυτά. Πόσο ένιωσαν οι γονείς με το σκηνικό με τον Κεχαγιά, στεναχωρηθήκαν πάρα πολύ. Επίσης έχουν στεναχωρηθεί πάρα πολύ όταν ο Κεχαγιάς και η Σοφία μας πρόσβαλαν. Κατά μία, και έφερες μία επόμενη ερώτηση. Μας προσέλβαλαν. Τέλος πάντων. Μίλησαν για την οικογένειά μας άσχημα και ότι είμαστε απέδευτα σκυλιά και ότι οι γονείς τους, πώς να είναι περήφανοι με αυτά τα παιδιά οι γονείς τους. Στεναχωρηθήκαν πάρα πολύ οι δικοί μου σε φάση να μας βγάλουν εκτός παιχνιδιού. Δεν τους άρεσε καθόλου, να φανταστείτε το πατέρα μου δεν το έβλεπε καν το παιχνίδι. Είχε στεναχωρηθεί. Και με τον Χρήστο, όταν ήταν και ο Χρήστος μέσα μόνος του, είχε στεναχωρηθεί η γονείς μου. Οπότε εγώ προσπαθούσα να τους καθησυχάσω και να τους πω ένα παιχνίδι είναι. Προσέλαβαν. Ωραία. Ναι. Σε ευχαριστώ, Αθηνά. Οι γονείς μου είχαν στεναχωρηθεί. Και εγώ προσπαθούσα να τους καθησυχάσω και να τους πω ένα παιχνίδι είναι, θα τελειώσει. Αλλά όλο εντάξει μετά το συνήθισαν και είχαν και εμένα στήριγμα, οπότε και βλέπαν. Ο πατέρας μου, φανταστείτε, σας λέω, δεν έβλεπε το παιχνίδι. Με μένα όμως που προσπαθούσα να τους καθησυχάσω, το έβλεπαν. Λοιπόν, παιδιά, λέτε για κάποια ενθύμια που έχω κρατήσει. Να δείξω να. Κάποια ενθύμια που έχω από το σπίτι του Big Brother. Είναι αυτή εδώ η κουβέρτα, η οποία κοιμόμουν, την έχω πάρει. Λοιπόν, αυτό φαντάζομαι θα το ξέρετε όλοι, όσοι βλέπατε.
Είναι το Άγιος Βασίλης που είχα βρει μέσα στα κουτιά, ο οποίος ήταν για μένα ο άτυχος Άγιος Βασίλης, δεν κατάφερα να κερδίσω τίποτα. Παρ' όλα αυτά, τώρα την πρωτοχρονιά θα ζητήσω από αυτόν ένα δώρο, να δω αν θα μου το φέρει. Έχω πάρει αυτά εδώ τα μαγνητάκια, τα οποία μοιραστήκαμε. Τώρα θα το βλέπετε, νομίζω δεν ξέρω αν το φαίνεται σωστά στην κάμερά σας. Είναι αυτά που κολλάγαμε τότε με το εξωτικό νησί, την έρημο, όλα αυτά. Μοιραστήκαμε και τρεις. Έδωσα και εγώ στο Δημήτρη το δικό μου και στην Ανά Μαρία. Έχουμε και τρεις από του καθενός το όνομα. Τα έχουμε μοιραστεί. Είναι μαγνητάκια. Έχω κρατήσει τις μάσκες αυτές τις οποίες χρησιμοποιούσα και για ύπνο. Είναι μάσκες από το Big Brother. Αυτό, αν θυμάστε, είναι ένα το κέρμα που μαζεύαμε, που ψάχναμε μέσα στο σπίτι να βρούμε τα τυχαία κέρματα. Ναι, όμως τα περισσότερα κέρματα. Την κούπα σου να έχεις φέρει. Α, ναι. Αυτό εδώ πέρα είναι από το γάμο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Πατέρας της νύφης. Ο πατέρας της Άννας Μαρίας. Αυτό εδώ είναι που κέρδισα για την ασυλία που είχα κερδίσει, μάλλον ήταν η που κέρδισα εγώ και ο Κιχαλιάς, που στο οποίο αγώνισμα που αγωνίστηκα με τα μπαλάκια που κολλάγανε πάνω στο σώμα μου, πάνω στη στολή. Αυτό είναι. Παιδιά, έχω πάρει πάρα πολλά γράμματα, από τα οποία είναι οι ασυλίες μου, από το που μας έδινε ο Big Brother για να διαβάσουμε. Να διαβάσουμε από σένα. Δεν ξέρω να το βλέπετε, αυτό είναι που κέρδισα τον Άγιο Βασίλη. Μπορεί να μην φαίνεται σωστό, δεν πειράζει. Αυτό εδώ είναι αυτό που φοράγαμε το περιβραχιόνιο στο αγώνισμα που αγωνιστήκαμε για τον πιπερό, το οποίο είναι που πρέπει να κρατάμε το δάκτυλο έτσι, το οποίο δεν μπορούσα να το καταφέρω με τίποτα. Είχαν πεθάνει ο μου. Και εννοείται έχω κρατήσει τη στολή από το La Casa de Papel που κόβαμε νομίσματα. Τη μάσκα. Κάπου την έχω τη μάσκα, έτσι να δω. Μάσκα τώρα. Θα το ρωτήσουμε γιατί δινόταν σαν τον Μπέντζι. Παιδιά, θα το πω, επειδή μου έχει πει κιόλας, το μπουφάν, ο Χρήστος είχε ξεχάσει να πάρει μπουφάν στο παιχνίδι και κρύωνε, οπότε φοράει το μπουφάν του Μπέντζι, το δερμάτινο. Με τα γυαλιά, γιατί του λέω ρε Χριστό, γιατί φοράς γυαλιά, δεν φορείς γυαλιά μου στο σπίτι. Επειδή τα φοράει ο Μπέντζι, τα φοράς και εσύ. Θα μας δώσει και απάντηση τώρα. Τον είχαν κουράσει πολύ τα LED. Και γι' αυτό, παιδιά, όταν βλέπατε να φοράνε οι παίκτες, είναι τα LED που έχει από πάνω και σε κουράζουν πολύ στα μάτια. Γι' αυτό φοράγε. Τώρα γιατί φοράγε, ενώ δεν φοράγε πριν, γιατί φορείς γυαλιά πριν. Α, παιδιά, θα σας πω και τα γυαλιά, γιατί το έχω δει γι' αυτό. Είχα συγκεκριμένα. Μ' άρεσαν πολύ τα γυαλιά που φοράγε η Ραμόνα, τα οποία δεν πηγαίνει, είναι αυτά που φόρεσα κι εγώ. Όταν έφυγε η Ραμόνα τα πήρα τα γυαλιά και μου άρεσαν. Πραγματικά τα LED που είχε μέσα στο σπίτι ήταν τόσο έντονα που σε στραβώνανε. Και γι' αυτό το λόγο φοράγα γυαλιά. Και συγκεκριμένα θα σου πω για ποιο λόγο φοράγα το μπουφάν του Μπέντζιν. Εγώ προσωπικά δεν είχα πάρει μπουφάν. Δεν είχα φανταστεί ότι θα έφτανα τόσο μακριά και ότι θα έφτανα Δεκέμβριο, θα έχει τόσο κρύο. Και όταν καθόμασταν, ήταν μια περίοδο που είχαμε φτιάξει, αν θυμάστε, και αυτή την τέντα έξω με τις σακούλες και τα σκαμπό που τα είχαμε βάλει ένα πάνω στο άλλο. Και αποφασίσαμε να καθόμαστε πιο πολύ έξω, έκανε κρύο. Και επειδή είδαμε τον μπουφάν του Μπέντζιν ότι κρατούσε ζέστη, γι' αυτό το λόγο το φόραγα. Και αυτό. Και την κούπα την έχω, γιατί ρωτάτε για την κούπα, η κούπα μου. Την έχω κρατήσει. Γιατί λόγω του. Τι άλλο θέλω να πω, κάτι θέλω να πω. Όταν έφυγες στην αποχώρησή σου με τον Κιχαγιά και ο Θέμης μιλήσατε. Ναι, παιδιά, εγώ με τον Κιχαγιά μίλησα συγκεκριμένα. Δεν μίλησα όμως πάρα πολύ. Αντιθέτως, του δώσα το χέρι, δεν είχα κανένα θέμα μαζί του. Το ρώτησα πώς θα είδε τα πράγματα και μου είπε ότι έχει φάει. Ότι γενικά έξω είχε πολλά αρνητικά σχόλια, τα οποία τον έχουν επηρεάσει μια εβδομάδα τώρα. Ότι πρέπει να έχει γενικότερα καιρό στο μάχη και μου λέει: ετοιμάσου να έχει καιρό στο μάχη. Και εκείνη τη στιγμή πετάχτηκε ο Αντρέας ο Μικρούτσικος και του είπε: γιατί του λες του παιδιού έτσι, αφού αυτό δεν έχει κανένα θέμα έξω. Και εκείνη τη στιγμή με έβαλε σκέψεις. Δεν είχα ανοίξει ακόμα το κινητό μου, δεν ήξερα τι γίνεται.
αλλά όταν το άνοιξα και είδα πόσο αγάπη έχω, απόρρισα με αυτό που είχε πει ο Δημήτρης. Ρωτάτε αν πήρα εγώ κάτι, ναι, έχω πάρει παιδιά, απλά τα έχω στον πύργο. Τώρα είμαστε στα Αθήνα συγκεκριμένα για τον τελικό του Big Brother την Παρασκευή. Τα έχω στον πύργο, έχω πάρει και εγώ, έχω πάρει το νόμισμα της Χριστίνας, αυτό το περιβόητο το νόμισμα. Επίσης είδα που γράφει Χρήστος πήρε όλο το σπίτι. Παιδιά, αυτή που έχει πάρει όλο το σπίτι είναι η Άννα Μαρία. Έχει πάρει δύο σακούλες μαύρες, σκουπιδιών, γεμάτες. Γεμάτες, έχει γεμίσει. Η Άννα Μαρία θα μπορούσε να φτιάξει και σπίτι μετά το παιχνίδι, με τα ενθύμια που έχει πάρει το Big Brother. Τι άλλο θέλω να δω, περίμενε. Ρωτάγατε πολύ, τώρα δεν ξέρω αν είναι κάποιος μέσα από τον ενδιαφέρει. Μία μπλούζα που φοράει ο Χρήστος που έλεγε BT21, που είναι από το BTS, ένα συγκρότημα. Ο Χρήστος δεν το ξέρει καν το συγκρότημα δεν αυτό. Ήξερα. Δεν είναι δηλαδή ότι τη φόραγε επειδή του αρέσει. Εγώ το ξέρω σαν συγκρότημα. Γενικά μου άρεσε σαν μουσική αυτή. Δεν μου αρέσει η μουσική για την ακρίβεια. Νομίζω από Ασία είναι. Δεν μου άρεσε, αλλά όταν είδα αυτό το συγκρότημα ήταν πολύ συμπαθητικό. Βλέπω πάρα πολλά σχόλια που μας λέτε ότι ήμασταν για τελικό και ότι έπρεπε να πάμε τελικό και κρίμα που δεν πήγαμε. Πραγματικά το εκτιμάω αυτό που λέτε. Πραγματικά και εγώ όταν είδα τα σχόλια του που ήταν τόσο θετικά, απόρρισα και λέω πώς γίνεται. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον είχα πολύ θετικά σχόλια και αυτό μου έδωσε μεγάλη χαρά. Το να πήγαινα τελικό και να μην κέρδιζα και να είμαι σε ένα παιχνίδι, θεωρώ ότι ήταν καλύτερο που έφυγα τώρα. Γιατί αν πήγαινα στην πεντάδα, ίσως να με στεναχωρήσω πιο πολύ το ότι έφτασα στην πηγή και δεν είχε νερό. Άρα καλύτερα που δεν πήγα, αν και θα μπορούσα να αγαπάει, το πιστεύω. Αλλά δεν πειράζει. Πώς νιώθετε, λέει, που ένας από τους δύο σας κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ? Και οι δύο φτάσαν μέχρι εδώ, παρόλο που έφτασα μόνος μου. Ήξερα ότι ο Παναγιώτης με στηρίζει έξω και αν ο Παναγιώτης δεν ήταν έξω, ίσως να μην έφτανα μέχρι εδώ. Και παίζει ρόλο και ο Παναγιώτης που έπαιρνα, πήρα θετικά σχόλια και με στήριξε και ο Παναγιώτης έξω. Σας εξηγούσε ακριβώς τις σκέψεις μου σε κάποια πράγματα, τις οποίες σαν δίδυμος ήξερε και αυτός με έφτασε μέχρι εδώ και... Να πούμε λίγο τη σειρά που πιστεύουμε ότι θα γίνει η πεντάδα. Πρώτη Άννα Μαρία, με διαφορά. Μετά από ό,τι ξέρουμε βάση δυναμικότητας ίσως να είναι η Σοφία ή ο Μπέντζιν ανάμεσα αυτούς τους δύο, δηλαδή δεύτερος τρίτος και μετά Ζακ Γρηγόρης. Γρηγόρης πεντάδα, έτσι πιστεύουμε ότι θα είναι. Να και φυσικά θέλουμε την Άννα Μαρία να νικήσει. Λέει, όταν εμφανιστήκατε και δύο στο σπίτι, δεν σας μπέρδευαν στην αρχή. Εννοείται μας μπέρδευαν, αν και μετά από λίγο χρονικό διάστημα κάποια άτομα μας ξεχωρίζανε, κάποιοι άλλοι όχι. Γενικότερα θεωρώ ότι έχουμε διαφορές. Αν μας παρατηρήσετε και αν ζήσετε και μας βλέπετε καθημερινά, ο άλλος μπορεί να βρει διαφορές. Αλλά είναι ανάλογα και στον άνθρωπο. Κάποιοι ξεχωρίζουν, κάποιοι άλλοι όχι. Πες λίγο γιατί κόλλησες με τη Ραμόνα, το είπες. Ναι, παιδιά, με τη Ραμόνα κόλλησα γιατί είδα μια Ραμόνα να είναι κάθε της απόψης της και είδα μια Ραμόνα να έχει απομακρυνθεί από μια ομάδα ανθρώπων, από την οποία και εγώ απομακρυνθήκα μετά. Μου άρεσε η αντίληψή της σε κάποια πράγματα στην αρχή, μετά όμως με στεναχώρησε και όχι με στεναχώρησε, θα το έλεγα ότι ξενέρωσα που είχε ένα μένος με την Άννα Μαρία, πήγαινε πολύ κόντρα, ξαφνικά ξέχασα όσα είχε κάνει ένα Μαρία για αυτήν και πήγε κόντρα και γι' αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Και ήθελε παράλληλα να πειράσει και εμένα και να τις αντιλήψει δικές της, να τις πιστεύω και να τις λέω κι εγώ. Ωραία, μία... μία δύσκολη ερώτηση θα σου κάνω τώρα, μπορεί να σε φέρω σε λίγο δύσκολη θέση. Ενώ είχες πει ότι... πρώτον θέλω να μου πεις λίγο, επειδή εγώ το είχα αναφέρει. Είχα πει ότι στην Άννα Μαρία, ότι εσύ να θα σε στηρίζω μέχρι το τέλος, δεν θα σε ψηφίσω. Το έχεις αναφέρει και εσύ στην Άννα Μαρία την ίδια, της το έχεις πει. Ποιο? Ότι η Άννα Μαρία δεν θα σε ψηφίσω μέχρι το τέλος, ό,τι και να γίνει. Ναι, παιδιά, το είχα πει και εγώ στην Άννα Μαρία. Και γιατί, ωραία, αυτό το έχεις πει, γιατί την ψήφισα. Θα σας πω, παιδιά, είχα φτάσει σε μια πολύ δύσκολη θέση και το είχα αναφέρει και όλα στην εβδομάδα αυτή, ότι είμαι σε μια πολύ δύσκολη θέση. Με την Άννα Μαρία έχω απομακρυνθεί και σαν Χριστός, ως Χριστός μάλλον. Δεν μπορώ να ψηφίσω έναν άνθρωπο που ήμουνα όλη την εβδομάδα μαζί και γελούσαμε και τρώγαμε μαζί, όπως ο Γρηγόρης και ο Ζακ, και δεν ήθελα να ψηφίσω αυτά τα δύο παιδιά εκείνη την εβδομάδα και αναγκαστικά είπα θα ψηφίσω την Άννα Μαρία. Γι' αυτό το έκανα.
Παρ' όλα αυτά, στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος που την ψήφισα και έχω μετανιώσει εννοείται για αυτή την ψήφο. Να σου πω, επειδή δεν άκουσα, είπες ότι ξεχάρισες ότι το Γρηγόρη δεν μπορείς να ψηφίσεις. Ναι, δεν ήθελα να ψηφίσω τον Γρηγόρη γιατί αυτή τη βδομάδα ήμασταν κοντά με τον Γρηγόρη. Περνούσαμε ωραία, περπατούσαμε στον καζόν. Και δεν ήθελα να φτάσω στο σημείο να ψηφίσω τον Γρηγόρη. Και γι' αυτό ψήφισα την Αναμαρία αναγκαστικά. Δίκασε τον ρε Παναγιώτη. Πες μας λίγο γιατί δεν ψηφίσατε καθόλου το Θέμη. Τώρα ειδικά που είχαν πλησιάσει στο τέλος, γιατί δεν ψηφίσατε το Θέμη. Ναι. Που ειδικά και στο... Εγώ προσωπικά ήξερα ο Θέμης ότι με ψηφίζει, το έχω πει. Και εγώ προσωπικά με το Θέμη όμως δεν είχε κανένα θέμα. Και αντιθέτως όταν μιλούσαμε μου μιλούσε πολύ όμορφα, δεν μου είχε αναφέρει ότι δεν είχε ενοχλήσει κάτι. Δεν ήθελα να το ψηφίσω, δεν είχα λόγο να το ψηφίσω, δεν έβρισκα κάτι. Παρ' όλα αυτά, ο Θέμης είδα ότι όπως μου ο Παναγιώτης με ψήφισε μέσα στο δωμάτιο και έλεγε ότι είμαι ανώριμος και διάφορα τέτοια. Μου έκανε εντύπωση να σου πω την αλήθεια. Δεν φαίνονταν ότι με ψηφίζει και δίνει τέτοιες αιτιολογίες. Δεν ήθελα να ψηφίσω το Θέμη ξεκάθαρα πάντως. Γιατί δεν είχα λόγο να το ψηφίσω. Παιδιά, συγγνώμη γιατί είπαμε το ο Γλιγόρης, δεν είναι ο Γλιγόρης, είναι ο Γλιγόρης. Α, ο Γλιγόρης, ναι. Ο Γλιγόρης. Πολύ βλακία που ψήφισαν τον Αναμαρία. Εννοείται. Είχαν βάσει στο, όταν ψήφισε την Άννα Μαρία Φρούση, είχαν βάσει στο Twitter GIF που αυτοχαστικίζομαι. Και είχαν βάσει και ένα άλλο που αν ήταν έξω θα του είχαν τραβήξει μία σφαλιάρα. Ποιο ήταν ο απότερο σκοπό τη συμμετοχή σα στο Big Brother μετά το χρηματικό έπαθρο? Ο απότερο σκοπό μα το καταφέραμε. Ήταν να καταλάβετε όλοι εσεί που μα προκολουθείτε και μα είδατε τι παιδιά είμαστε. Και πραγματικά το εκτιμώ που έχετε καταλάβει τα πάντα. Και με συγκινούν τα μηνύματα που παίρνουμε, το έχω πει. Παιδιά, η αναγνωρισιμότητα και αυτά είναι κάτι που φεύγει. Δεν είναι ούτε θα το παίξουμε κάποιοι, ούτε είμαστε κάτι, ούτε είμαστε ψώνια, ούτε γίναμε και κάποιοι τώρα ότι είμαστε που ξεχωρίζουμε. Όλοι είμαστε ίσοι, το έχω ξαναπεί. Όλοι είμαστε ίσοι. Η αναγνωρισιμότητα είναι κάτι που θα περάσει. Ναι, θα μας βοηθήσει σε κάτι επαγγελματικά, αυτό είναι κάτι που θέλουμε. Θα ανοίξουμε τον μπαρμπεράδικο που θέλουμε, μακάρι να το ανοίξουμε πρώτο Θεός. Ουσιαστικά είναι ένα boost. Αλλά δεν θα το παίξουμε κάποιοι, δεν είμαστε κάποιοι διαφορετικοί, είμαστε όλοι ίσοι. Ανοίξτε το κομμωτήριο, μακάρι να ανοίξουμε. Είναι ένα από τα όνειρά μας αυτό. Μακάρι να πάνε όλα καλά και πρώτα υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα θα έρθουν. Οπότε θα ανεβάσουμε TikTok, παιδιά, TikTok θα ανεβάσουμε. Θα ανεβάσουμε γιατί έχουμε και κάποιες καμπάνιες, δηλαδή κάποιες δουλειές με χρηματικά. Οπότε για αυτούς που λένε ότι μόνο για TikTok είμαστε, σε αυτούς τους κακοπροαίρετους που βγάζουν κακία από TikTok, ναι, είμαστε γι' αυτό γιατί. Συγγνώμη που είχαμε διάβαση ένα σχόλιο. Για αυτούς τους κακοπροαίρετους που βγάζουν κακία και λένε μόνο για TikTok είμαστε, ναι, είμαστε και γι' αυτό γιατί, παιδιά, είναι ένα. Βοήθημα, ένα χαλτσιλίκι που το έχουμε ανάγκη και γι' αυτό το κάνουμε. Παιδιά, γιατί βλέπω για βία, ποτέ δεν έχει γίνει σωματική βία μέσα στο παιχνίδι. Ποτέ δεν έχει γίνει σωματική βία. Και μην ακούτε τι λένε, τι έχει ακουστεί, δεν έχει κάτι τέτοιο, να το ξέρετε. Απλά ήταν απειλή σωματικής ακεραιότητας. Αυτό ήταν, δεν ήταν βία, δεν σήκωσε χέρι να το χτυπήσει. Και παιδιά, να αναφέρω ότι όσο μπορούμε απαντάμε στα μηνύματα, όσο μπορούμε, γιατί συνέχεια έρχονται μηνύματα και μην στέλνετε κάποιο που βλέπω τώρα έγινες διάσημος και δεν απαντάς. Παιδιά, όσο μπορούμε απαντάμε, όσο μπορούμε, θα απαντάμε σε όλους και γενικά να μας στέλνετε μηνύματα. Λέει, στον πύργο ανοίξει τον Μπαρμπεράδικο. Αδερφέ, Βαλαρή, δεν ξέρω αν θα είναι στον πύργο τον Μπαρμπεράδικο. Γενικά ο στόχος μας, για να το πω και σε όλους, όχι ο στόχος μας, στο μέλλον θέλουμε να έρθουμε Αθήνα. Μετά τον κορονοϊό, δηλαδή, είναι στα επόμενα σχέδιά μας να μετακινηθούμε και να μείνουμε μόνιμα Αθήνα και κάπως έτσι να ξεκινήσουμε κι εμείς τα όνειρά μας. Χρήστο, θα κρατήσει επαφές με Πηγίδη. Εννοείται πως θέλω να μιλήσω με τον Πηγίδη και πιστεύω ότι θα μπορεί να κρατήσω επαφές. Αγώσεις με τον Πηγίδη, μας ναι, γιατί παιδιά, δεν μπορούμε να ναι, γιατί το ξαναβλέπουμε μας εδώ, γιατί κάποιοι δεν το είδανε. Με τον Πηγίδη θα κρατήσω επαφές. Θέλω να κρατήσω. Παρόλο που είδα πράγματα που δεν μου άρεσαν, είναι ένα άτομο το οποίο εμένα προσωπικά μου έδωσε χαμόγελο και δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχάριστος σε αυτά που έχω περάσει με τον Δημήτρη.
και το στηρίζω εννοείται. Απλά θεωρώ πως η Άννα Μαρία ήταν πιο σωστή απέναντί μου και με στήριξε και με πράξη και με λόγια και με όλα. Έλενα του Ιτερού. Αυτά τα σχόλια που γράφεις τώρα και τα σχόλια, Έλενα. Ο Παντελονέντος είχε και άλλα σόβρακα εκτός από μπλε που νομίζαμε ότι το βγάλουν με εγχείρηση. Είχαν και άλλα, δεν ξέρω. Είχε. Yeah. Μπορεί να είχε τέτοιο. Μπορεί να είχε 20 μπλε, να είναι όλα ίδια όμως. Και απλά να φαίνονταν σε εμάς ότι φοράει τα ίδια. Γνωρίζετε στο σπίτι. Στο σπίτι η Άννα Μαρία, το ξαναδεί. Η Άννα Μαρία ξέρει πως είναι φαβορή. Παιδιά, δεν μπορεί να το. Δεν λαμβάνεσαι. Πες μου λίγο εσύ που σου έκανε και τώρα στο στην Εφτάδα. Ήξερες ότι μέσα είναι δυνατός αυτός. Όχι, όχι. Παιδιά, δεν ξέραμε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε. Δηλαδή, πραγματικά. Ξέραμε ότι όντως η Άννα Μαρία έχει μείνει τόσο καιρό, αλλά είναι δυνατή. Αλλά δεν ξέραμε αν είναι όντως το φαβορή. Αυτό που σας είχα πει εγώ, παιδιά, είναι ότι διώχνει, λέμε, διώχνει κάποιον αδύναμο. Που τον όλοι φανταζόμασταν αυτό. Οπότε κάποιος λέγαμε αυτός ήταν αδύναμος, γι' αυτό έφυγε αυτός. Δεν μπορεί να φανταστεί. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος είναι φαβορή μέσα. Όπως είδαμε και η Σοφία έλεγε ότι θα φύγω αυτή την Παρασκευή. Δεν το ήξερε ότι ήταν φαβορή. Ότι ήταν να περάσει την Πεντάδο. Συγγνώμη. Η άποψη. Α, παιδιά, επειδή είχα ανάλαβε κάποια μηνύματα ότι η Άννα Μαρία έχει πει κάποια ρατσιστικά σχόλια. Δεν έχω ακούσει. Εγώ πρέπει να περιμένω να σου την ερώτηση ακριβώς. Στην έχω στείλει. Στο Messenger. Ότι έχει πει ρατσιστικά σχόλια. Ρατσιστικά σχόλια, ομοφοβικά κλπ. Ισχύει, όχι παιδιά, δεν ισχύει. Εμείς προσωπικά, όπως είπα, δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Δεν το έχουμε ακούσει, δεν το έχουμε ακούσει. Και παιδιά πήγε να προστατεύσει και το Θέμη. Ποτέ δεν του είπε συντροπή, δεν ισχύει αυτό, δεν είπε συντροπή τον γκέι. Πήγε να τον προστατεύσει τον ίδιο για την εικόνα του προς τα έξω. Να φέρουμε την Άννα Μαρία στον πύργο. Ναι, θα γίνει γι' αυτό. Ναι, οπότε η Άννα Μαρία ποτέ δεν έχει πει κάτι, κάποιο ρατσιστικό σχόλιο. Ο Πυργίδης γιατί κατέβασε το παντελόνι στην Άννα Μαρία. Ξεκάθαρα για πλάκα το έκανε. Εγώ προσωπικά γέλασα πάρα πολύ με αυτό. Και νομίζω ότι είχε γράψει αν είδατε ένα μαγιό, είχε ζωγραφίσει πάνω στο μαγιό του έχεις ένα μικρό πουλάκι. Του είχε γράψει ναι. Και το έκανε από αντίδραση και καλά ότι αυτά που λες δεν ισχύουν και γι' αυτό κατέβασε το παντελόνι του. Πραγματικά εμένα η τελευταία εβδομάδα ήταν από τις καλύτερες εβδομάδες στο παιχνίδι. Με την Άννα Μαρία ήταν πολύ εύχαρη και περνούσα πολύ όμορφα και έχω δει και ότι σας άρεσε πάρα πολύ η αγκαλιά που δώσαμε όλοι μαζί και εγώ συγκινήθηκα όταν το είδα, εκείνη τη στιγμή δεν το νιώθω αυτό αλλά χάρηκα όταν είδα ότι έχει μείνει αυτή η εικόνα έξω. Παιδιά κάποιοι στέλνετε λέει στηρίζετε την τρελή την Άννα Μαρία, αυτή σας έβρισε, ναι όντως είχε. Τρελή δεν είναι, το έχω ξαναπεί. Απλά εμένα με πείραξε που είπε στον Χρήστο, εσένα έχω χαθεί πιο πολύ από όλου εδώ μέσα. Εσύ πώς μπορεί να το εξηγήσει, γιατί έχω εξηγήσει, εγώ περίμενα. Ήταν πάνω στην έντασή τη και στην αρχή, ήταν υπερβολή σε αυτό που είπε. Δεν το εννοούσε και ότι εμένα μου άρεσε πάντως ότι ό,τι έλεγε ένα Μαρία μπροστά μου το έλεγε. Και μέσα στο δωμάτιο επικοινωνία είναι κάτι που δεν το ήξερα, που μιλούσε τόσο όμορφα για μένα. Και έχω δει πολλά δωμάτια επικοινωνία σαν Μαρία. Αυτό ήταν λίγο το κακό της Άννας Μαρίας, ότι δεν μας τα έλεγε τόσο μπροστά μας και πήγαινε στο δωμάτιο και μας το έλεγε. Δηλαδή, εμένα αυτό που με συγκίνησε είναι ότι μου λείπουν οι δίδυμοι που χορεύαμε μαζί και έβαλε τα κλάματα μέσα στο δωμάτιο. Αν ερχόταν και μου το έλεγε μπροστά μου και μου έλεγε μου λείπετε, παιδιά, εκεί είναι κάτι που. Το έχω πει, με γονατίζει εμένα να μου το κάνει αυτό η Άννα Μαρία. Και όπως το έκανε και ειδικά μέσα στο μπλε δωμάτιο που το είδα όταν βγήκα. Δεν είναι τόσο εκδηλωτική, θέλω να πω. Θα πάτε στον τελικό, ρωτάνε. Ναι, την Παρασκευή θα βρισκόμαστε στο στούντιο για τον τελικό και θα σηκώσουμε την Άννα Μαρία. Να μιλήσουμε το live, λέει, γιατί υπάρχει και full. Παιδιά, ναι, όσο κρατάμε παρέα, περνάμε κι εμείς καλά. Σε ενοχλούσε λέει που η Άννα Μαρία σε αποκαλούσε παιδιά της. Η Άννα Μαρία το θεωρούσε αυτό χαϊδευτικά. Μας είχε σαν παιδιά της όντως.
Και δεν εννοούσε ότι είναι η πραγματική μάνα μας, μην φαίνεται έτσι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και εγώ την έλεγα μάνα και την πείραζα και όλο αυτό ήταν χαϊδευτικά εννοείται. Θέλω να δω τα μούτρα των παιχτών όταν νικήσει ένα Μαρία, ναι, και εγώ θέλω να το δω αυτό. Παιδιά, με ρωτάτε πώς νιώθω που είδα ξανά την οικογένειά μου. Δεν έχω δει ακόμα τους γονείς μου, η αλήθεια είναι αυτή. Τους έχω δει μέσω βιντεοκλήσης όμως και έχω μιλήσει πάρα πολύ με αυτούς. Ανυπομονώ να πάω στον πύργο και να τους πάρω μια αγκαλιά. Και μου έχουν λείψει πάρα πολύ και τους αγαπώ. Παιδιά, η Σοφία έχει βίσμα, λέει, τον μπαμπά και χαγιά. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό γιατί δεν ξέρουμε, παιδιά, κανείς δεν ξέρει. Ακούγονται πολλά. Δεν θα εμπλακώ σε οικογένειες γενικά για τη ζωή κάποιου οικογένειες. Όσο και αν κάποιοι έχουν πιάσει την οικογένειά μου στο στόμα του, εγώ δεν θα αναφερθώ. Πώς βλέπετε το παιχνίδι από μέσα και πώς απ' έξω, παιδιά, είπα ότι είναι αλλιώς να ζεις μέσα και αλλιώς να το βλέπεις με μια τηλεόραση. Βλέπετε μόνο 2 ώρες από τις 24 που ζούμε μέσα εκεί. Είναι πραγματικά ψυχοφθόρο όλο αυτό. Είσαι σε ένα σπίτι, εγώ προσωπικά ήμουν 105 μέρες, σε ένα σπίτι, ρουτίνα, καθημερινά στο ίδιο σημείο. Έπρεπε να βρεις πράγματα να κάνεις για να περάσει η ώρα σου. Αναγκαστικά, όπως έχω πει, το μόνο που έχεις να ασχοληθείς είναι με το σπίτι και το τι ακούγεται. Και με έχει περάσει πάρα πολύ που λένε για πληροφοριοδότηση και τέτοια. Εγώ προσωπικά ό,τι άκουγα δεν πήγαινα το πόσα άτομα που δεν κάνω παρέα. Τα συζήταγα με την παρέα μου. Είναι κάτι που κάνω και στη ζωή μου. Μιλάω με τους κολλητούς μου, με τους φίλους μου και τα έλεγα σε αυτούς. Και ό,τι είχα να πω, έχω αποδείξει ότι το έλεγα. Δηλαδή, αν είχα κάποια θέμα με κάποιον μέσα στο σπίτι, το έχω πει. Δεν φοβήθηκα ποτέ να μιλήσω. Είχα τις αντιλήψεις μου και τα έλεγα κατά μούτρα. Δεν φοβήθηκα ποτέ να πάω κόντρα σε πλειοψηφία ανθρώπων, γιατί όταν μίλησα για ομάδες, ήταν η εβδομάδα η οποία είχε φύγει η Ράνια και πήγα και κάτσα με τον Μακρύδη και τον Μπυργίδη και πήγα κόντρα σε όλο αυτό γιατί δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που έβλεπα. Παρόλο που είπα ότι είχε φύγει η Ράνια, ήξερα ότι η επόμενη μπορεί να είναι η σειρά μου να φύγω, αλλά αυτό που δεν μου άρεσε, είπα θα πάω κόντρα σε όλο αυτό και βλέπω όμως ότι αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνει και εκτιμήθηκε. Έχω δει ότι είχε εκτιμηθεί όλο αυτό. Πληροφοριοδότηση είναι ο Γρηγόρης, λέει ένα παιδί. Παιδιά, ξέρετε τι γίνεται μέσα εκεί. Ο καθένας προσπαθεί να βγάλει τον άλλον στο κρεμό, να δείξει τον άλλον στο κρεμό για να μείνει αυτός από πίσω. Ο καθένας δεν παραδεχόταν τι έκανε ο ίδιος. Το μόνο που προσπαθούσε είναι να ξεμπροστιάσει τον άλλον. Είσαι τα καλύτερα αδέρφια, ναι. Τον αγαπάω. Μου πολύ. Είχα δει και εγώ τώρα και εγώ αυτό. Ότι κρύβαν τη Άννας Μαρίας στα τσιγάρα για να την τζαντήσουν σαν καψόνι. Αλήθεια. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν το είχαμε δει. Παιδιά, δεν είχαμε δει κάτι τέτοιο. Πάντως, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν ξέρω και δεν είμαι σίγουρος, τα τσιγάρα ήταν όλα μέσα στο καπνιστήριο. Όχι, ήταν τότε που έκανε το θέμα η Άννα Μαρία ότι ήθελε τσιγάρα. Okay. Ναι. Δεν ξέρω το θέμα. Ότι τα είχαν κρύψει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Με την Αφροδίτη μιλάτε, όχι. Δεν μιλάμε. Και συγκεκριμένα το υποχωρείο του Χρήστο ότι. Παιδιά, όταν πήγα στο live, ήταν Αφροδίτη εκεί. Εγώ τη μίλησα, δεν ήξερα τι γίνεται. Μου λέει: Ελά, τώρα να σε πάρει μεγαλέ, γιατί μου λέει: Αδερφό, δεν θέλει να μου λέει καν. Τη λέω: Γιατί τι έχει γίνει, μου λέει: Θα τα μάθει τώρα που θα βγει έξω. Και τα έμαθα. Γενικά ρωτάτε, ξέρω εγώ, για μήνυση προς το Γιγαγιά ή προς τη Σοφία. Όχι, παιδιά, δεν μπλεκόμαστε με τέτοια. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε έως εκεί. Ήταν παιχνίδι, είναι. Μετά δεν θα έχουμε καμία σχέση με κανέναν. Απομακρυνθήκαμε. Ούτε θέλω να τους ξαναδούμε, ούτε θα ξαναέχουμε σχέση μεταξύ μας. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε και το θέμα τώρα. Παιδιά, η ερώτηση που είναι μέσα εδώ πολύ συχνά από ό,τι βλέπω είναι ποιος πιστεύετε και θέλετε να είναι ο νικητής του Big Brother. Θεωρώ πως αξίζει να το πάρει Άννα Μαρία και πιστεύω θα το πάρει. Παναγιώτη, πολύ κακία βγάζει η Αφροδίτη.
Μου το έχετε πει πολύ αυτό. Ο καθένας βγάζει ό,τι είναι και ο κόσμος είναι εκεί έξω και εσείς εκεί έξω είστε και τα βλέπετε. Ο καθένας θα πάρει αυτό που το αξίζει στο τέλος. Παιδιά, θα σας πω, μέσα στο παιχνίδι υπήρχε μία ζήλια προς τα εμάς, γιατί ήξεραν, θα σας πω που ήξεραν, ήξεραν ότι έχουμε TikTok, ότι έχουμε TikTok με μεγάλη δύναμη, με μεγάλο κοινό και κάποιοι πιστεύαν ότι είμαστε δυνατοί επειδή έχουμε το κοινό και θα μας στηρίξει το TikTok. Είχαν βγάλει μία ζήλια προς τα εμάς, λόγω ότι είμαστε δίδυμοι, ότι διαφέρουμε, μας θεωρούσαν δυνατούς απαίκτες, γι' αυτό πήγαν και μας χτυπήσαν για τους δύο μαζί. Όταν ήταν να φύγουμε και βγάλουν μια ζήλια προς το πρόσωπό μας, γι' αυτό και κάποιοι μας κακολογούσαν. Ναι, και θα πω ότι και γενικά στη ζωή μας το έχουμε ζήσει αυτό, γιατί αυτό λέω είναι μια μικρογραφία της ζωής. Το έχουμε ζήσει και στη ζωή μας αυτό, επειδή είμαστε δίδυμοι και ίσως να διαφέρουμε. Ελπίζω να καταλαβαίνετε προς τον αιώνα, να διαφέρουμε λίγο παραπάνω, έχουμε νιώσει λίγο τη ζήλια προς το πρόσωπό μας από άλλα. Από άλλα αγόρια. Παιδιά, ό,τι ερωτήσεις έχουν να κάνουν με την παραγωγή μέσα δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Υπήρχαν άτομα που όντως γνωρίζονταν ήδη από πριν μέσα στο σπίτι. Παιδιά, αυτό δεν είναι επιβεβαιωμένο. Απλά εγώ προσωπικά πρέπει να το αναφέρω. Μπορώ να το αναφέρω. Και όχι να φέρει και στο live stream, είχε επιχτεί. Για το ξαναδιώ. Και ότι βρισκόταν από το Μάρτιο που είχε γίνει. Ναι, παιδιά, ισχύει αυτό γιατί το Μάρτιο ήταν κάποια άτομα τα οποία ήταν γίνει το Big Brother. Όταν ακυρώθηκε, κάποια άτομα εννοείται ότι κράτησαν επαφές και ίσως να μιλούσαν. Δεν είναι επιβεβαιωμένο όμως, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Αλλά υπάρχει ένα ενδεχόμενο ότι κάποιοι γνωρίζονταν από πριν. Παιδιά, δεν εννοώ ότι θα με ζηλέψουν τα αγόρια επειδή είμαι όμορφος ή επειδή έχω σώμα. Μα ζηλεύουν επειδή είμαστε κάτι διαφορετικό, ότι είμαστε δίδυμοι. Είμαστε δίδυμοι, είμαστε δύο άνθρωποι. Και το ξαναλέω, δεν το παίζουμε κάποιοι. Δεν είμαστε ψώνια. Μην σχολιάζουν τώρα κάποιοι από κάτω ότι κοιτάξτε τον πώ είναι, πώ θα ζηλέψω. Δεν το παίζω κάποιο. Όλοι εσύ είμαστε. Θα πήγαινε ο Χρήστος λέει μόνο στο survivor. Ποτέ δεν θα πήγαινε κάπου μόνο μου. Είτε survivor είτε big brother. Παιδιά, έχω δει κάποια βιντεάκια. Δεν έχω πρόβλημα να δω πάρα πολλά. Γιατί με ρωτάτε αν έχω δει βιντεάκια μέχρι στιγμή. Έχω δει κάποια βιντεάκια. Πιο πολύ προτιμώ να βλέπω τα σχόλιά σας, γιατί αυτά μου δίνουν δύναμη και πιστεύω θα βρω χρόνο και θα κοιτάξω και να δω λίγο κάποια βιντεάκια. Εδώ δεν έχω δει εγώ καλά τα βίντεο, ειδικά τα επεισόδια τα πιο παλιά, δεν τα έχω δει καθόλου. Ο Χρήστος είναι μεγαλύτερος για μισό λεπτό. Εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο λέει μόνο και μόνο στους γονείς σας. Έχουν δεχθεί άπειρα σχόλια τέτοια, σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Αυτά είναι τα σχόλια που μας γεμίζουν. Εμένα προσωπικά με γεμίζει πάρα πολύ όλο αυτό. Είχα πει συγκεκριμένα ότι για μένα το μεγαλύτερο έπαθλο είναι να πηγαίνει ο πατέρας μου σε έναν φίλο του και να του λέει ο φίλος του τι μάγκες που είναι ο γιος σου. Για μένα αυτό είναι υπερηφάνεια και το έχω καταφέρει. Ο πατέρας μου πολύ υπερηφανός και για μένα και για τον Παναγιώτη. Είμαστε ακριβώς αυτά τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει και με τις αρχές και με τους τρόπους που μας έχουν μεγαλώσει. Και χαίρομαι πραγματικά για αυτό που έχει εκτιμηθεί από τον κόσμο. Θα κάνετε ένα βίντεο για την νίκη της Άννας Μαρίας στο TikTok. Θα κάνουμε ένα βίντεο μαζί με την Άννα Μαρία στο TikTok για την νίκη της. Παιδιά, γιατί βλέπω πάρα πολύ ότι ρωτάτε αν κατάλαβε τα μηνύματα που μου στον αδερφός μου. Καταλάβαινε πάντα τα μηνύματα που μου στον αδερφός μου στο θέμα για την Άννα Μαρία. Δεν μπορούσα να καταλάβω αν εννοούσε όμως για την παρέα μου. Αν είναι λάθος οι παρέες μου, αυτό δεν το καταλάβαινα. Περνούσα από το μυαλό μου όμως, αλλά καταλάβαινα πάντα ότι εννοούσε για την Άννα Μαρία. Έχει και ένα Μαρία TikTok, ναι, το έχουμε δει. Αυτό με το μικρόφωνο με την Σοφία και την Αφροδίτη μέσα το έχουμε δει. Και την αντίδρασή της, όλα το έχουμε δει. Κάποια στιγμή πρέπει να εξυπολύσετε, δεν είναι καλό να κάνετε τα πάντα μαζί. Σε όποιον αρέσει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να. Σίγουρα θα εξυπολύσουμε. Σίγουρα θα βρει μια γυναίκα ο Χρήστος, μια γυναίκα εγώ, δεν θα βρούμε την ίδια. Οπότε θα εξυπολύσουμε αναγκαστικά.
Απλά σίγουρα θα είμαστε τόσο δεμένοι όσο είμαστε. Είναι πολύ όμορφο να έχεις έναν άνθρωπο σίγουρα δίπλα σου και να μιλάς. Και όπως είπα, ο στόχος μας είναι να ανοίξουμε ένα μπαρμπράδικο μαζί, μια δουλειά που θα δουλεύουμε μαζί. Οπότε δεν θα αποχωριστεί ο ένας τον άλλον. Το ότι θα μένουμε ξεχωριστά γιατί θα παντρευτούμε διαφορετικές γυναίκες. Και όχι μόνο να παντρευτείς, δεν χρειάζεται να παντρευτείς. Και στις σχέσεις σου, έχω μείνει κι εγώ μόνος μου. Αλλά δεν υπάρχει στιγμή και μέρα που να μιλήσω με τον αδερφό μου, να μην κάνουμε πράγματα μαζί. Μαζί πάντα πηγαίνουμε γυμναστήριο καθημερινά. Άρα δεν υπάρχει μέρα που να μην τον δω. Πάντα θα είμαστε αγαπημένοι και πάντα θα είμαστε μαζί. Μετανιώσεις καθόλου για τη συμμετοχή στο Big Brother? Όχι, φυσικά. Δεν μετανιώσαμε. Όχι, μια εμπειρία. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κρατήσω τον χαρακτήρα μου ακέραιο. Δεν βγήκα ποτέ εκτός αυτού και αυτό είμαι. Παιδιά, όπως είπαμε, είναι μάθημα ζωής που μάθαμε. Εμείς, ειδικά που είμαστε σε μια μικρή ηλικία, μάθαμε αυτό. Να μην εμπιστευόμαστε εύκολα άλλους. Γενικά εμείς είμαστε άτομα που δενόμαστε πολύ εύκολα. Δενόμαστε πολύ εύκολα και αυτό είναι το μάθημα. Ότι μην δένεσαι τόσο εύκολα. Πρέπει να έχεις ανοιχτά τα μάτια σου, να βλέπεις ποιος σε στηρίζει, ποιος είναι πραγματικά δίπλα σου. Και ήταν ένα μάθημα που δεν το μετανιώσαμε που πήγαμε στο Big Brother. Παιδιά, μπράβο. Παιδιά, μπράβο για το ύφος σας. Σας αγαπάει ο κόσμος. Είστε μόνοι που δεν έχετε κλείσει τα σχόλια. Ναι, ευχαριστούμε και για τα σχόλια του αναφέρει και πριν ότι δεν πρόκειται να τα κλείσουμε. Όλες οι γνώμες είναι και οι απόψεις είναι δεκτές. Θεωρεί ακόμα ο Χρήστος πως το χάος ήταν πραγματικά φίλος του ή άλλαξε άποψη πλέον? Παιδιά, εγώ άκουσα τον Δημήτρη μόλις αποχώρησε να μου λέει σ' αγαπώ. Πραγματικά νιώθω ότι έχει συναχωρηθεί. Άσχετα που έχει κάνει κάποια πράγματα, θεωρώ ότι επηρεαζότανε. Ίσως κάποιες φορές κοίταγε την πάρτι του να βγει αυτός να βγάλει την ώρα του απ' έξω. Γι' αυτό και με στεναχώρησε και. Με στεναχώρησε με αυτά που είδα, απογοητεύτηκα. Αλλά θα μιλήσω εννοείται όταν βγει την Παρασκευή, θα μιλήσω μαζί του. Πώς νιώθετε που και οι δύο είστε τώρα έξω από το Big Brother? Εγώ το είχα πει ότι είναι πολύ καλύτερα έξω παρά μέσα. Υπήρχαν πολύ τοξικοί μέσα στο Big Brother. Έξω είμαστε με ανθρώπους που μας αγαπάνε πραγματικά. Ναι, έξω στη ζωή μπορείς να απομακρυνθείς από ανθρώπους που δεν περνάς καλά, που βλέπεις ότι σου βγάζουν κάτι αρνητικό. Μέσα εκεί αναγκαστικά έπρεπε να παραμείνεις μέσα στο σπίτι. Παρόλο που ήταν τεράστιο το σπίτι, η αρνητική ενέργεια μέσα στο σπίτι υπήρχε. Αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερα έξω γιατί είμαι με τον αδερφό μου και με ανθρώπους που αγαπάω και με αγαπάνε. Μην αλλάξετε ποτέ, να μείνετε αυτό που είστε. Είστε σαν να είστε οι νικητές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν θα αλλάξουμε εννοείται. Αν σπουδάσαμε, έχουμε πει τουριστικά, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει να ασχοληθούμε είναι το αντρικό κούρεμα περισσότερο, κομμωτική. Ποιος μπήκε πρώτος στο Big? Εγώ μπήκα στην αρχή, σαν Χρήστος. Αυτό που γράφουνε λέει ότι ο Πυργίδης σου είπε να μην πας στην Ανά Μαρία, με τα λόγια του σε τέτοιο, ο ίδιος σου πήγαινε σε κεφά. Αυτό το παρατήρησα εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσα να το σκεφτώ. Το έχω παρατηρήσει τώρα που θα βγει έξω. Ο Δημήτρης πολλές φορές πήγαινε τα βράδια, που εγώ μπορεί να πήγαινα λίγο πιο νωρίς για ύπνο, και πλησίαζε την Άννα Μαρία, ενώ μου έλεγε άλλα για άλλα. Στο τέλος πήγαινε αυτός, εντάξει. Σήμερα θα δούμε στο επεισόδιο ότι ο Μακρύδης όντως πλέει για τον Χρήστο. Και η Άννα Μαρία στεναχωρήθηκε, αλλά μετά βλέπουμε ότι η Άννα Μαρία λέει ότι γελάει, τι είπε. Ναι, ότι έχει φύγει ο κολλητός του και μπορεί και γελάει. Θα το δούμε το επεισόδιο, δεν μπορούμε να κρίνουμε ακόμα. Στο τρέιλερ δεν φαίνεται ξεκάθαρα τα πράγματα. Τι να σου πω, λέει ότι όταν ψήφισε την Άννα Μαρία, σε επηρέασε η Ραμόνα καθόλου? Όχι, με τη Ραμόνα δεν είχα μιλήσει καθόλου. Πραγματικά με τη Ραμόνα εκείνη τη στιγμή δεν είχα μιλήσει καθόλου. Δεν σε επηρέασε. Η Ραμόνα προσπαθούσε να επηρεάσει με τον τρόπο τη και με τις αντιλήψεις της. Υποσυνείδητα ίσως να με επηρέαζε. Απλά εγώ δεν ένιωσα ποτέ ότι επηρεάστηκα. Απλά σίγουρα όταν είσαι σε μια ομάδα, όχι ομάδα, σε μια παρέα,
όταν ακούς κάτι θα πεις μπορεί και να είναι έτσι. Άρα εντάξει, υποσυνείδητα κάποιες μπορεί να επηρέαζαν. Η Άννα Μαρία σε αγαπάει, ναι, το ξέρουμε. Είδα πάρα πολλά βίντεο και έχω πει ότι έχω συγκινηθεί με τον τρόπο που μιλούσε η Άννα Μαρία, ειδικά στα δωμάτια επικοινωνίας. Κοίταγα την Άννα Μαρία και το είπα και στο το πρωί που μίλησα στη Μαλέσκου. Κοίταγα την Άννα Μαρία και ένιωθα μεγάλη αγάπη προς το πρόσωπό μου. Έλαμπα τα μάτια της, έβλεπα ότι μοιάζονταν για μένα και ενδιαφέρονταν για μένα. Και έχω δει και ένα βιντεάκι συγκεκριμένα ο Παναγιώτης που το είχε ανεβάσει, που όταν χόρευα και πήγα να πηδήσω πάνω στο χταπόδι, πήγα να γλιστρήσω και ήταν η μοναδική που σηκώθηκε και αγχώθηκε μήπως πέσω. Η Άννα Μαρία έχει ανθρωπιά μέσα της και αυτό φαίνεται με μικρές πράξεις, αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Είδα που κάποιοι γράψαν ότι μόνος μου εγώ στο προφίλ μου παίρνω για τα views για 2.500 άτομα, μάθαμε και σχεδόν 3.000, 2.800 νομίζω, 2.990. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, παιδιά. Είμαστε, όπως έχω ξαναπεί, να περνάτε καλά, να περνάει η καραντίνα, να σε κάνουμε παρέα, να σας λύνουμε ό,τι απορίες. Και όσο μπορούμε να απαντάμε σε κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρετε. Απλά θα πω ότι ο Χρήστος τώρα μπορεί να καταλαβαίνει ότι δεν επηρεάζει Ραμόνα. Θα πω ότι να παιδιά υποσυνείδητα, ναι. Υποσυνείδητα, όταν μιλάς συνέχεια 24 ώρες, 24 ώρες, είσαι με το ίδιο άτομο, θέλοντας και μη, θα επηρεαστείς. Και ειδικά εμείς που είμαστε σε μια ηλικία που δεν έχουμε περάσει πολλά στη ζωή μας και γενικά δεν έχουμε, πώς να το πω, πονηρέψει ακόμα. Γιατί αυτό είναι ένα μάθημα, το είπα. Είναι ένα μάθημα και ξέρω ότι από εδώ και πέρα θα εμπιστεύομαι δύσκολα κάποιους. Σίγουρα εγώ το λέω, επηρεαζόταν. Και από τον Πηγίδη και από τη Ραμόνα. Και να μην το μπορεί να το δεχτεί. Έτσι είναι, παιδιά, το παραδέχομαι κι εγώ. Δηλαδή να παραδεχόμαστε λάθη μας. Ήμασταν λάθος, ναι, επηρεαστήκαμε. Αν γίνανε το χρόνο πίσω και ξανά έμπαινα, θα το έπαιρνα πιο. Θα προσπαθούσα να δω λίγο τα πράγματα πώς είναι στην πραγματικότητα και να μην επηρεάζουν τόσο πολύ. Είμαστε Ολυμπιακή από ομάδα. Χρήστο, πιστεύεις πως η αποχώρηση σου ήταν στημένη? Παιδιά, δεν ξέρω αν ήταν στημένη και δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο, αλλά πραγματικά μετά τα σχόλια που διάβασα και τα τόσο θετικά μάλλον σχόλια που διάβασα και από αυτά που έβλεπα στο Twitter, μου έκανε εντύπωση που έφυγα, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Απλά λες απλά ο κόσμος γράφει θετικά σχόλια και δεν ψήφισε, που το δέχεσαι κι αυτό. Ναι, μπορεί όντως να είχα πάρει πολλά θετικά σχόλια, αλλά ο κόσμος να μην ψήφισε και είναι απολύτως κατανοητό. Και είναι κάτι που το έλεγα κιόλας, ότι λόγω κορονοϊού ο κόσμος πλέον δεν έχει λεφτά. Πώς θα μπει ο άλλος στη διαδικασία να ψηφίσει όταν δεν έχει χρήματα να φάει καλά-καλά? Και εννοείται πως είναι δύσκολος καιρός για. Όχι, δεν έχουμε άλλα αδέρφια, οι δυο μας είμαστε. Μία και καλή μάνα μου. Πιανού, πες να διαβάσω αυτό. Πιανού παίχτη τη συμπεριφορά κρίνεται την πιο λάθος συνολικά ως τώρα σε όσα έχετε ζήσατε και έχετε δει πλέον? Ξεκάθαρα την κεφαλιά, είναι ένα άτομο το οποίο βγήκε εκτός αυτού, θεωρώ. Αν και ακόμα και σε αυτή την κατάσταση έδειξε το χαρακτήρα του, ήταν κομμάτι του χαρακτήρα του αυτό. Ίσως να ήταν όμως έξω από τα όρια του. Αλλά έχω πει ότι δεν κρατάω σε κανέναν κακία και σε όλους μιλάω. Χριστάρα, τι φορούσε σήμερα η Μαλέσκου, λέει. Σ' άρεσε η Μαλέσκου σήμερα, ε? Εδώ ο Τζουλιάνο κάτι έγραψε. Λέει. Λέει. Ματάκι. Ναι, άμα μπαίναμε. Παιδιά, εγώ θα ξαναμπαίνω στο Big Brother. Γιατί ρωτάτε αν θα ξαναμπαίναμε, εγώ θα ξαναπήγαινα. Μετά από 10 με τον τρόπο το Μακρύδη σας έλεγε ποιο να ψηφίσετε και με Ραμόνα και Τυράνια και με Νίγο και με Πηγίδη. Γιατί δεν το παραδέχεστε, παιδιά. Μας είχε πει, εγώ θυμάμαι ξεκάθαρα, μας είχε πει, νομίζω στην αποχώρησή μου, τη βδομάδα της αποχώρησής μου όταν έφυγα, την Παρασκευή συγκεκριμένα στο live, ότι την επόμενη εβδομάδα λέει, πάμε, πώς μας το πει, στις σκιές. Δηλαδή ήθελα να μας πει να χρησιμοποιήσουμε λίγο ριζάκ. Κάτι που δεν θα κάναμε, εγώ δεν θα έκανα, προσωπικά.
πει, τα είπα και πριν, όσοι ήταν μέσα τα είδανε, είπαμε ότι ήταν εντάξει ο Κεχαγιάς που δεν ήμασταν παρέα και απογοητευτήκαμε, αλλά από τον Πυργίδη που ήμασταν παρέα μας και ήμασταν κοντά, ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση εκεί. Χρήστο, πιστεύω ότι το χάος έβαζε μπροστά και αυτός έλεγε όλα καλά. Εσύ τι πιστεύεις? Παιδιά, υποσυνείδητα το χάος είχε αντιλήψεις και συμφωνούσα κι εγώ και συμφωνούσε κι αυτός μαζί μου. Ενώ τα έλεγε μπροστά μου, μπροστά στα άτομα δεν έπαιρνε θέση. Εγώ είμαι ένα άτομο το οποίο έπαιρνα θέση, δεν φοβήθηκα ποτέ να πάρω θέση. Τα έλεγα χήμα και παρέμενα όμως πάντα στα πλαίσια του παιχνιδιού, δεν έβρισα κανέναν, δεν απείλησα κανέναν εννοείται και δεν πρόσβαλα κανέναν. Ήμουν πάντα στα όρια του παιχνιδιού γιατί γενικότερα και στη ζωή μου έτσι είμαι, δεν μ' αρέσει να βρίζω. Αλλά ο Δημήτρης είναι ένα παιδί το οποίο δεν πήρε ποτέ θέση. Ίσως να είναι και ο χαρακτήρας του, ίσως το παιχνίδι να το βλέπει πιο χαλαρά. Είναι κάτι όμως που δεν μου άρεσε. Όπως λέει η Άννα Μαρία Νικότα. Το λέει η Άννα Μαρία, το λέει και όλο το Twitter. Όχι πως συνειδητά, συνειδητά τα έκανα. Ο χάος, ναι, εγώ αυτό πιστεύω, συνειδητά. Ήθελα να τα έχει καλά με όλους. Καλά εννοείται, τα έχει απλά. Με Χριστίνα δεν έχω μιλήσει, ούτε πρόκειται, ούτε θέλω βαφές. Ήσασταν υπέροχοι στο παιχνίδι, σας ψήφισαν οι λοιπόν, σας αγαπώ πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μπήκαν στη διαδικασία και ψήφισαν και μας στήριξαν την ψήφο τους. Γιατί αυτό λέω εγώ. Εγώ το έκανα και στο εκεί είπα ότι μου φαίνεται τόσο περίεργο ότι μας ψηφίζουν κάποιοι, χαλάνε τα χρήματά τους. Έχω δεχθεί πολλά μηνύματα ότι όποτε έρθετε εδώ, να έρθετε στο σπίτι μου, να μείνετε εδώ, σας φιλοξενήσω. Τεράστια αγάπη. Ναι, είμαστε άγνωστοι και εσείς μας έχετε μάθει και μας βάλετε στην οικογένειά σας και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενους. Και πραγματικά ότι χαλάτε τα λεφτά σας για να ψηφίσετε εμάς και γενικά αυτούς που ψηφίζετε και δεν έχετε κάποιο κέρδος, είναι πολύ όμορφο αυτό. Παιδιά, με το αερικό της Δανάης, τι είναι? Παιδιά, εγώ αυτό δεν το είχα ακούσει καθόλου κοντά γιατί με είχε ρωτήσει και ο Παναγιώτης μόλις βγήκα. Δεν είχα ακούσει αν είχε πει αερικό ή. Τι άλλο είχε πει? Νεράιδα. Δεν το είχα ακούσει καθόλου και δεν μπορώ να δώσω απάντηση σίγουρη. Παιδιά, άτομα δεν ξέρω αν μπορώ να βάλω γιατί θα κολλάει, πιστεύω. Τι θέλω να μπουν άτομα? Ναι, δεν νομίζω να έχουμε τόσο καλή σύνδεση για να μπουν άτομα, θα κολλάει. Ποια ήταν η πιο όμορφη γυναίκα? Η Άννα Μαρία είναι πολύ όμορφη γυναίκα, να ξέρετε. Η Άννα Μαρία είναι πολύ όμορφη, απλά δεν είναι για μας. Δεν είναι για μας, ξεκάθαρα, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Κυρία Μόνα είναι πολύ όμορφη κοπέλα. Γενικότερα όλες είναι όμορφες κοπέλες που μπήκαν στο σπίτι, αλλά είναι ο καθένας έχει ένα γούστο. Εμένα πιο κοντά στα γούστα μου ήταν η Ραμόνα. Και η Άννα Μαρία μου αρέσει πάρα πολύ σαν γυναίκα, αλλά καμία σχέση με την ηλικία μου. Ναι, ποτέ δεν την είδαμε. Ποτέ δεν την είδαμε ερωτικά την Άννα Μαρία. Σαν μητέρα μου δεν. Χρήστο, με τη ΔΕΗ είχατε σχέση? Όχι, παιδιά, δεν είχαμε σχέση. Το ξεκαθάρισα και πριν ότι ήταν μια κοπέλα που είχα έρθει κοντά. Περνούσα καλά, έβλεπα όμως ότι τα πράγματα ξέφευγαν και γι' αυτό έκοψα. Όταν είδα τον Παναγιώτη, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα, ήταν ξεκάθαρα αγκαλιά και συγκίνηση. Ήταν λες και ήθελα να το δω ένα χρόνο. Φιλιά στο Ηράκλειο Κρήτης. Γενικά φιλιά πολλά στην Κρήτη. Γενικά οι κριτικοί όλοι έχουν, τους έχουμε πιο ψηλά. Όχι ότι απλά όσους κριτικούς έχουμε γνωρίσει είναι όλοι πολύ ντόμπροι. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στους κριτικούς. Δεν είναι τα πράγματα με το γραμμάτι. Σεξ θα έγινε στο παιχνίδι. Σεξ. Όχι παιδιά, εγώ δεν είδα κάτι. Τώρα αν έγινε θα το είχατε δει πιστεύω. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Οι γονείς σας συμπαθούσαν κάποιον παίκτη εκτός από εσάς? Ναι, την Άννα Μαρία. Την Άννα Μαρία συμπαθούσαν. Γενικά και τον Πυργίδη το συμπαθούσαν γιατί ο Χρήστος είχε περάσει γιατί πολλά μαζί του και το στήριξε. Με τα λάθη του βέβαια, με τα λάθη του. Αλλά με τον Πυργίδη είχα περάσει πολύ όμορφες στιγμές. Άσχετα με αυτά που έκανε, που έχει κάνει και με απογοήτευση στο τέλος. Έχω περάσει πολύ όμορφες στιγμές. Όχι, δεν τσακωνόμαστε με τον αδερφό μου καθόλου. Αν τσακωνόμαστε ρωτάς, δεν τσακωνόμαστε καθόλου.
Ίσως κάποιες φορές λεκτικά, καμία ποτέ όμως να πιαστούμε στα χέρια, ποτέ. Παιδιά, λέει την Παρασκευή όταν κερδίσει ένα μαρέ πρέπει να τη σηκώσετε ψηλά. Ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία, δεν ξέρω πώς θα είναι το live, πώς θα είναι διαμορφωμένο. Γιατί μπορεί να είναι και στο σπίτι και εμείς να είμαστε στο πλατό. Δεν ξέρουμε, αλλά εάν έχουμε τη δυνατότητα, εννοείται πως θα το κάνουμε. Να σου πω. Η Ραΐσα είπε ότι ούτε καλημέρα δεν θα σας έλεγε. Εσείς θα τις λέγατε. Εγώ θα τις έλεγα και καλημέρα και καλή νύχτα, δεν έχω θέμα. Άνθρωπος είναι, άνθρωπος είμαι. Ναι μωρέ παιδιά, τώρα εντάξει, αυτά είναι υπερβολές τώρα, ούτε καλημέρα ή ένα γεια. Πολύ κακία γενικά, δεν ξέρω γιατί. Πώς κάνανε casting και βάλανε κακούς ανθρώπους. Η Έλληνα του Ιτερού θα σου απαντάμε, αλλά δεν βλέπω τα μηνύματα κάποιες φορές. Χάνεται. Πού είναι η Έλληνα? Παιδιά, η Έλληνα του Ιτερού είναι που φτιάχνει τα βιντεάκια, όλα αυτά που έχουμε δει με τις θυμμένες ψηφοφορίες. Με τον Πυργίδη και το Μακρύδη, όλα αυτά τα βιντεάκια που έχουμε δει, η Έλληνα τα έχει φτιάξει. Παιδιά, και η Άννα Μαρία έχει κάνει λάθη φυσικά. Εγώ ο Χρήστος είναι με το μαύρο, Παναγιώτης με το άσπρο. Εδώ κοιτάω, ο άλλος λέει γιατί κλείφεται η Άννα Μαρία. Παιδιά, δεν την κλείφουμε, μας στήριξε. Εμένα, εγώ έχω μάθει στη ζωή μου, όποιος με στηρίζει, να το στηρίζω. Κάποια πράγματα δεν τα βλέπουμε. Όταν είσαι μέσα δεν τα βλέπει. Δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα από την Άννα Μαρία. Ούτε λεφτά θα μας δώσει. Ούτε λεφτά θα τη ζητήσουμε. Ούτε μερίδιο θα πάρουμε. Τη στηρίζουμε, μας στηρίζει, θα τη στηρίξουμε. Και έξω στη ζωή. Και ο καθένας πιστεύει ότι θέλει. Αν σας δινόταν η πρόσκληση να ξαναμπείτε στο παιχνίδι, θα μπαίνατε. Ναι. Όχι φέτος. Τι εννοείς, να ξαναμπαίνω Big Brother 2? Δεν θα μπαίνω τώρα, πάλι. Θα ήθελα να έχει κάτι αγωνίσματα. Να πανηγυρίζω, γιατί εγώ θέλω να πανηγυρίσω και να πω ναι, νίκησα, χωρίς να με βγάλουν κακό. Καλά, μου πήγαινα Survivor, τι θα γινότανε. Για σεξ ανάμεσα, είπες για το σεξ. Τι, ότι παίχτηκε. Όχι, δεν παίχτηκε. Παιδιά, αν είχε παιχτεί θα το είχατε δει εσείς, εγώ δεν το είχα δει. Το ύψος μας, παιδιά, είναι 1,88. Τώρα, ό,τι και να γράφει για την Άννα Μαρία και οχιά και τρελή και τέτοια, εμείς τη γνωρίσαμε, εμείς τη ζήσαμε, εμείς έχουμε μια άποψη. Ό,τι θέλει ο καθένας σας πιστεύει. Εγώ τη λέω την άποψή μου, όποιος θέλει συμφωνεί. Τρελά, θετική εμένα για μένα. Παιδιά, έχει μια τρέλα, η οποία είναι τρέλα, είναι υπερκινητική. Και της αρέσει να μην κάθεται καθόλου, κάνει πράγματα τα οποία για κάποιους θεωρούν ότι είναι τρελή. Αν είμαστε όλοι την Παρασκευή θα γίνει, μα να φούχει. Ναι, εγώ πιστεύω ότι κάποιοι, εγώ παιδιά αυτό θέλω να πω, ότι όλους τους παίκτες τους κοιτάω στα μάτια, ποτέ δεν έχω πει κακία για κανέναν. Όλους θα τους κοιτάξω στα μάτια, όλους. Εγώ το είχα πει κιόλας. Ότι μέσα στο σπίτι δεν με κοίταγαν στα μάτια γιατί δεν είχαν λόγο να με ψηφίσουν από ό,τι κατάλαβα και δεν με κοιτάνε στα μάτια. Το είχα πει και στο Big Brother. Και τώρα που θα πάμε στο τελικό πιστεύω κάποιοι δεν με κοιτάνε στα μάτια γιατί έχουν πετάξει τέτοιες κακίες, τόσο χολή που έχουν βγάλει που δεν έχουν το θάρρος να με κοιτάξουν στα μάτια. Χαιρετίζοντας στη Γερμανία, αδερφέ. Χαιρετίζοντας στην Κύπρο και ευχαριστούμε για τη στήριξη φυσικά. Θέλουμε έξαλλο πανηγυρισμό, λέει, με την Άννα Μαρία θα νικήσει. Άμα δεν παρεξηγεί, θα το κάνουμε. Ναι, γιατί το παρεξηγούν ότι πανηγυρίζουμε. Αδερφέ, Μαυρίδη, είσαι αδερφός, το ξέρεις. Ποιος είναι? Θα σου πω μετά. Καλησπέρα από την ακριτική Σίμη. Καλησπέρα, καλησπέρα στις φιλιά εκεί στη Σίμη.
για την εκπομπή του Ρακετσί φυσικά και την παρακολουθούμε. Και έχω μιλήσει και με τον κύριο, νομίζω, Θοδωρή. Δεν μπορούμε να βγούμε στο live, δεν μας το επιτρέπει η παραγωγή να βγούμε στο live. Το λόγο δεν το ξέρω, το συμβόλαιο. Οπότε τώρα δεν θα βγούμε, όταν μας δοθεί η έγκριση θα βγούμε. Γιατί και την Έλενα και τον Θοδωρή, τον Ρακετζή, τους έχω συμπαθήσει. Βλέπουν τα πράγματα όπως τα βλέπα και εγώ, δηλαδή βλέπουν τα πράγματα. Όχι, τα βλέπουν αντικειμενικά, τα λένε τα πράγματα όπως έχουν. Παναγιώτη, αν ήσουν στη θέση του Χρήστου, όταν ο Κεφαλιάς έκανε επίθεση, τι θα έκανες? Το έχω απαντήσει ότι ήδη ακριβώς αντίδραση θα είχα κι εγώ. Είμαστε πολύ ψυχραιμοί και συνειδητοποιημένοι και όπως είπε και πριν ο Παναγιώτης, τα πράγματα δεν λύνονται με ξύλο. Γι' αυτό... Γενικά, παιδιά, τώρα εμένα δεν μου πάει καρδιά καν να σκώσω χέρι, γιατί μπορεί να σκώσω χέρι και να δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα σε κάποιον, να το χτυπήσω, να του σπάσω κάτι και γενικά δεν μου πάει καρδιά να σηκώσω χέρι. Και έχω πει εκτός, μην μου ακουμπήσουν η οικογένεια. Αν μου ακουμπήσουν η οικογένεια, γελάζει το θέμα. Νικούλη Μουρούτη, η Νικούλη Μουρούτη, η Ιωάννα Τούνη, είναι το ίδιο. Ξέρετε την Παρασκευή πώς θα... παιδιά, από ό,τι άκουσα, τα αποτελέσματα την Παρασκευή θα ανακοινωθούν. Θα ξεκινήσει το live 9, στις 10 θα βγει ο 5ος, που βγήκε 5ος, δηλαδή ανά μία ώρα θα βγαίνουν, από ό,τι κατάλαβα, ανά μισά ώρα, μία ώρα, με κάποιο χρονικό διάστημα μεταξύ τους θα βγαίνουν ο 5ος, ο 4ος, ο 3ος και θα μείνει η τελευταία ιδιάδα και θα ανακοινώσουν τον νικητή. Με λίγα λόγια θα βλέπουμε σαν να βλέπουμε αποχώρηση, απλά θα βγει ο 5ος, θα πούνε για την αποχώρηση και όλα αυτά όπως γίνεται κάθε φορά σε κάθε live. Απλά θα έχουμε τρεις αποχώρησεις. Πώς έβλεπες την στάση του Θέμη απέναντι στη Σοφία, είχε δίκιο ο Θέμης? Παιδιά, ο Θέμης θεωρώ ότι είπα αλήθειες, απλά δεν μου άρεσε γιατί ο Θέμης ήταν τρεις μήνες μαζί με τη Σοφία. Και τη θεωρούσε φίλη. Και θεωρώ ότι απλά κάποια πράγματα τα κατάπινε και τα άφηνε να τα προσπερνούσε. Δεν συνήθω θεωρώ να μιλήσει. Και δεν μου άρεσε που ξαφνικά τώρα στο τέλος μίλησε. Παρ' όλα αυτά πήρε θέση, είπε τα πράγματα με το όνομά του. Ξέρει πάρα πολλά. Θεωρώ ότι ο Θέμης έχει δει πάρα πολλά και θα μπορούσε να έχει πάρει θέση από πολύ πιο νωρίς από τη στιγμή που τα είδε, ίσως να μην το συμφέρει. Παιδιά, να ξέρετε η ψηφοφορία τρέχει, οπότε μπορείτε να ψηφίσετε τώρα τον αγαπημένο σας παίκτη, μπορείτε να ψηφίσετε στο Β1. Δεν ψηφίζετε δηλαδή την Πέμπτη, ήδη τρέχει η ψηφοφορία για μια εβδομάδα, οπότε στηρίξτε. Να ξέρετε ότι τελικώς έχει αρχίσει ήδη η ψηφοφορία από την ημέρα που αποχώρησα εγώ και ανακοινώθηκε η πεντάδα. Έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε μέχρι την Παρασκευή που θα τελειώσει η ψηφοφορία. Άρα μπορείτε να ψηφίσετε και τώρα, βιτέ. Γεια σας από τη Σουηδία. Γεια σας. Καλησπέρα και στη Σουηδία, φιλιά πολλά. Αν ήμουν στην επίθεση που έκανε ο Γεγαγιάς δίπλα στον Χρήστο, απλά θα πήγαινε να τον αποτρέψω να μην πάει κοντά του. Βέβαια τα αποτελέσματα μπορεί να είναι διαφορετικά, αν έχει σηκώσει χέρι εκεί. Οπότε καλύτερα που δεν ήμουν. Βγαίνοντας από το παιχνίδι, πιστεύετε ότι γίνεται όλα αυτό με την Άννα Μαρία? Όχι, παιδιά, γενικά δεν το έχω ξαναδεί να υπάρχει μόνο ένα φαβορί. Δηλαδή και στα παλιά Big Brother με τον Τσάκα τον πρόδρομο δεν ήξεραν ποιος θα νικήσει. Τώρα βλέπουμε μια Άννα Μαρία, είναι φαβορή, δηλαδή άχαστο, κάπως έτσι. Για χαιρετίσματα και στην Αμερική. Παιδιά, να πω εγώ να μιλήσω η Τραμούνα. Και για το μήνυμα, να θυμάστε το μήνυμα που σου στείλε στο live. Και στο live και στο μετά το μήνυμα, το ερώτημα που του είπε ότι Χρήστο είσαι φάσιο αυτό σου ή δεν κάνεις αυτό που σου λέει ο Παναγιώτης. Ουσιαστικά πήγε πάλι να πειράσει τα λόγια μου, να αλλάξει τα λόγια μου. Και να μην βάλει σκέψη, ναι. Ο Χρήστος λέει, η Έλληνα Twitter λέει, ο Χρήστος είδε ότι ενώ ήταν ακόμα κοντά με την Ραμόνα, εκείνη ψήφισε τον Πηγίδη, γιατί εγώ ενώ η Άννα Μαρία ψήφισε εκείνον. Παιδιά, το έχω πει και όλα και τη Ραμόνα αυτό. Ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Πήγε και έδωσε, λέει, ψήφο στον Πηγίδη, γιατί θεώρησε ότι ο Πηγίδης θα έβγαινε. Ήταν πιο πιθανό να βγει ο Πηγίδης.
και γι' αυτό έδωσε εκεί, είπε. Ήταν κάτι που μου είχε πειράξει γιατί ήμασταν κοντά. Θεωρώ ότι δεν έδωσε σε μένα για να μην πάρω εγώ την ασυλία και ψηφιστεί η Ραμόνα. Γιατί ήταν η περίοδος που και εγώ ψηφιζόμουν και η Ραμόνα. Άρα, αν έπαιρνα εγώ την ασυλία, θα τις ψήφους θα τους έπαιρνε η Ραμόνα. Άρα, έκανε κάτι το οποίο τη βόλευε. Η Ραμόνα τσαντίστηκε γιατί άκουσε τον αδερφό σου. Ναι, δεν της άρεσε αυτό. Και όταν μίλησα και εγώ με την Ραμόνα. Εννοείται πως θα ακούσω τον αδερφό μου, γιατί τον εμπιστεύομαι πιο πολύ από καθένα κάθε άλλο. Και εγώ όταν μίλησα με την Ραμόνα, συνεχίζει η άποψη για την Άννα Μαρία που ενώ την είχε στηρίξει μέσα στο παιχνίδι, δεν είχε αλλάξει η άποψή τη. Και συνεχίζει να βγάζει μια κακία προς αυτήν, γι' αυτό δεν ήθελε τον Χριστό να είναι με την Άννα Μαρία. Πώς ήταν η προετοιμασία του γάμου, ωραία σαν μια αποστολή? Παιδιά, ήταν ωραία αποστολή. Για κάποια άτομα είχε κούραση, όπως ήταν οι διοργανωτές, έπρεπε να φτιάξουν φαγητό, γενικότερα κάποια πράγματα. Η μέρα της τελετής είχε πολύ γέλιο, που έγινε ο γάμος και καλά. Ήταν μια ωραία τέτοια και μ' άρεσε που χάρηθηκε με την. Ήταν από τις μέρες που χάρηθηκε κοντά με την Ράια, με την Άννα Μαρία. Και είχα περάσει πολύ όμορφα. Παιδιά, αν θυμηθείτε λίγο. Όταν έφυγα εγώ από το σπίτι, ο Χρήστος φόραγε το μαύρο του πουκάμισο. Και όταν έφυγε και ο ίδιος, φόραγε πάλι το μαύρο του πουκάμισο. Παιδιά, οπότε, το μαύρο του πουκάμισο το πέταξε. Το έσκυψε το μαύρο του πουκάμισο. Γιατί αυτό φταίει που έφυγε. Κάτι λένε γιατί. Αν είναι κάρμα, λέει, αυτό με τη Χριστίνα. Όχι απλά, δεν είναι κάρμα, δεν πιστεύω καν στο κάρμα, δεν ισχύει τίποτα τέτοιο. Απλά λέω, σκέφτομαι. Φεύγει η Χριστίνα, μετά φεύγω εγώ. Φεύγει ο Κεχαλιάς, μετά φεύγει ο Χρήστος. Εγώ μου το είχα ήδη. Ναι, απλά έγινε αυτό το σκηνικό και λες τι έγινε τώρα εκεί μεταξύ τους. Δεν ζητήσαμε να μάθουμε τους ψήφους, όχι. Ένα παιχνίδι τελείωσε. Δεν τα είχαμε τελευταία, θα τα έχουμε. Παιδιά, το μεγαλύτερο επάθρο είναι η αγάπη που μας δίνεται. Ναι, το δεν... έχω πει. Δηλαδή, άμα δεν. Τι να πω, αυτό είναι το. Η Αφροδίτη λέει, είχε πει σε story ότι στα χειρότερα άτομα έχει μέσα. Τώρα δεν ξέρω να το πιστέψω αυτό, να το έχει πει, αν δεν το δω, αλλά. Αν το έχει πει, εντάξει. Εσείς το κρίνετε, δεν μπορεί να καταλάβετε ποιος είναι ο χειρότερος εκεί μέσα. Το λέει ένα άτομο, το θα μείνει άλλοι, πιστεύουν. Αντώνης, Αντώνη από Κρήτη, αδερφέ μου, το μάλλον το που κάνω είναι για τους Λεβέντες. Αντώνης είναι. Δεν είναι από Κρήτη, Αντώνης. Ναι, Αντώνης από Κρήτη, το ξέρω. Είναι για Λεβέντες, για Λεβέντες. Ο Χρήστος έφυγε ο Λεβέντες με το μάλλον το που κάνω, σε έδιωξε και εμένα με το μαύρο. Λοιπόν, η ώρα τι ώρα είναι? Πήγε 9. Επειδή κάνουμε ήδη 2 ώρες. Σε Max ένα δεκάλεπτο θα κλείσουμε, να ξέρετε. Ό,τι άλλο ερωτήσει έχετε να μας πείτε, κάντε τις. Παιδιά, δεν ασχολούμαστε με κανένα, να ξέρετε. Προσωπικά, ούτε εγώ το Παναγιώτη κρατάμε κακία σε κανέναν. Ο καθένας, όπως είπα, έδειξε το χαρακτήρα του και ποιος είναι σαν άνθρωπος. Κάποιοι θα υποφεληθούν από όλο αυτό μετά το Big Brother, κάποιοι άλλοι όχι. Δεν υπάρχει λόγος να κρατάμε κακία, θεωρώ, σε κανέναν. Και αυτό θα το δείτε κιόλας και την Παρασκευή στο live, αν είμαστε μαζεμένοι όλοι μαζί. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα θέμα με κανένα παιδί. Παρόλο που έχω ακούσει πράγματα, θα μιλήσω. Άσχετα όμως ότι δεν πρέπει να κάνω ποτέ παρέα με κάποιο άτομο. Οι συμπαίκτες λέει αμφισβητούσαν ότι η Άννα Μαρία είναι δικηγόρος. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Είναι δικηγόρος, το ξέρουμε. Φαίνεται ότι είναι δικηγόρος. Η Σοφία όντως έβριζε τόσο πολύ. Ναι, βγαίνει η Σοφία όντως έβριζε τόσο πολύ. Μερικοί είδα ένα σχόλιο που γράψανε μερικοί ότι η Σοφία ήταν αληθινή και να ήταν αληθινή ο τρόπος που εκφράζεται είναι λάθος, οπότε είναι φάουλ από την ώρα που εκφράζεται πολύ λάθος, όσο αληθινή και να είναι, άμα εκφράζεσαι έτσι. Τι θα φορέσει την Παρασκευή? Έκπληξη. Παιδιά, για το live stream δεν έχουμε ιδέα τι έγινε. Εγώ προσωπικά πίστευα ότι παίζει ακόμα μέσα. Παιδιά, θα σου πω κάτι άλλο που τώρα το θυμηθήκα. Γενικά, επειδή μου έρχεται η Αφροδίτη, κάτι που ήταν πολύ κακό και το νομίζω δεν το έχω πει στον Χρήστο, ήταν ότι ο κολλητός της Αφροδίτης έκανε κάποια story και σχολίαζε το Big Brother και έπαιζε πολύ κακία για τον Χρήστο. Ότι ο μαλάκας, ο ένας, ο άλλος. Και του έστειλα μήνυμα και του είπα ότι θα κινηθώ νομικά και μου ζήτησε συγγνώμη και δεν ξανανεβάζω. Πολύ άσχημο, δηλαδή ο κολλητός της Αφροδίτης βαλμένος από την Αφροδίτη. Σχολίαζε πολύ άσχημα για τον Χρήστο και για άλλους παίκτες. Πολύ πολύ κακό.
Αλλά είναι δείξε μου το φίλο σου να σου πω, να σου πω. Έτσι, βάει ποιος είσαι. Ναι. Άννα Σοφίδη, είναι αληθινή, εγώ είμαι παπάς. Μιλάω τώρα, εγώ ξέρω ότι δεν είναι αληθινή, μιλάω για αυτούς που λέγανε ότι είναι αληθινή και ότι είναι τέτοιο. Εκφράζεται λάθος, ψέμα φουλ, ποια αληθινή λέμε τώρα, εντάξει. Για τον αστρολόγο που λέτε για τον Ραγκιτζή, δεν το έχω δει. Εγώ είμαι μεγαλύτερος για μισό λεπτό, ο Χρήστος. Η Αφροδίτη πολύ κόμπλεξ. Γενικά κάποιοι έχουν βγάλει πολύ κόμπλεξ, πολύ ζήλια. Γενικά η Αφροδίτη δεν... λέει κακός εχημένος, θα της κάνει κακός στη θεατρική της καριέρα. Ναι. Παιδιά, θεωρώ ότι όπως είπα κάποιοι θα αποβοληθούν από όλο αυτό που βγάλανε μέσα εκεί, κάποιοι άλλοι όχι. Πιστεύω ότι τα έχετε δει ποιοι θα υποβοληθούν και ποιοι όχι. Αντώνη, όντως είμαι κομμάτια. Αυτές τις μέρες δεν έχω κοιμηθεί. Πραγματικά κάθομαι και διαβάζω σχόλια. Μία μέρα από ό,τι βγήκα εγώ δεν κοιμήθηκα καθόλου και το ίδιο έκανε και ο Χρήστος, δεν κοιμήθηκε καθόλου μία μέρα. Τη μέρα που βγήκα την Παρασκευή μέχρι πέρασε όλο το βράδυ αυτό, κοιμήθηκα μετά από 48 ώρες. Ήμουνα μία μέρα ολόκληρη ξύπνιος. Εντάξει, παιδιά, φτάνει με την Αφροδίτη. Ποιον βλέπετε νικητή, μακάρι να είναι Άννα Μαρία. Και αυτή βλέπουμε. Μετά από όσα έχω δει, αυτή άξιζε να το πάρει. Παιδιά, η Ραμόνα με την Πυργίδη, από όσο ξέρω, δεν γνωρίζονταν από πριν. Απλά ακολούθησα και ο ένας τον άλλον στο Instagram. Τώρα περαιτέρω δεν νομίζω. Πού είναι το σώμα σου, Χρήστο, παιδιά? Το σώμα μου εδώ είναι. Η αλήθεια είναι ότι το φαγητό μέσα στο σπίτι ήταν ψυχολογία και αναγκαστικά προτίμησα να τρώω και να χαλάσω κάτι όσο έχω παρά να παίζω ψυχολογικά και να κρατήσω ένα σώμα. Εννοούσα ότι έτρωγε για να δίνει ναι, δύναμη. Όλο αυτό ήταν ψυχολογία το φαγητό. Πηγαίναμε όλο και μασουλάγαμε μόνο και μόνο για να φτιάξουμε την ψυχολογία μας. Λοιπόν, κάπου εδώ να κλείσουμε, γιατί κάναμε 2 ώρες live, θα το αποθηκεύσω όποιος θέλει να το δει και μετά και όσοι δεν το είδατε ολόκληρο, ευχαριστώ πολύ καλά. Ευχαριστούμε για τη στήριξη και τα όμορφα σχόλια. Ευχαριστούμε που κι άλλη μια φορά μπήκατε στο live, έχω κάνει άλλες φορές άλλα 2 live γιατί δεν έχει βρει κανένας από κάτω. Για τα όμορφα σχόλια που γράφετε από κάτω, για τις ερωτήσεις σας, θα ξανακάνουμε live, θα μας ξαναστείλετε τις ερωτήσεις σας. Λέει, πάντως εγώ πραγματικά σε έβαλα σαν παιδιά της Αναμαρίας και όχι σκυλάκι όπως είχε πει ο Κλούτσκος. Τέλος πάντων, θα σας αφήσουμε, θα πάμε να τα κλείσουμε τώρα. Ράνι, σε ευχαριστούμε για τα όμορφα σχόλια και ευχαριστούμε που έμεινες όλο αυτό το 2 ώρο μαζί μας. Και πάμε να ψηφίσουμε μόνο Β1. Και κάντε και κανένα follow με εμένα γιατί ο Παναγιώτης έχει πολύ παραπάνω follow. Με έχει περάσει. Ας το follow. Λοιπόν, ψηφίζουμε Β1, 54777. Και θα τα πούμε τώρα στο τελικό. Θα κάνουμε live. Θα μιλήσουμε κιόλας, θεωρώ, την άλλη εβδομάδα. Την άλλη Κυριακή. Θα κάνουμε live. Την Κυριακή μας έρχεται, θα μιλήσουμε για τα όσα είδαμε στο τελικό. Θα κάνουμε ένα live με την Άννα Μαρία. Ελλάδος, τι χρυστάρα, καλό βράδυ, θα τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παλιά.